Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά. Χρήστανος που είναι. Πανηγυρίζει ακόμα. Στον Κλάδη Βικελίδης. Νάτος. Στην Παπαναστασίου είναι ακόμα. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη μισή Ελλάδα. Καλή χρονιά να πούμε και πάλι βέβαια. Χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες και σε εορτάζουσες. Ιωάννης, πρόδρομος. Φώτης. Ιωάννα, Φώτης, Φάνης, Ιορδάνης, Ιορδάνης. Ναι, ρε φίλε. Έρεσε Χριστό, δηλαδή πάλι μάθημα. 20 ευρώ τη μέρα θα μου δίνετε. Λοιπόν, Τρόικα μέχρι και τις 2 με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ. Πολύ γεμάτο το μενού. Δεν χρειάζεται. Όντως. Πολύ γεμάτο μενού. Μόνο με μπάσκετ ασχοληθούμε. Μόνο με μπάσκετ. Πιο ποδόσφαιρο. Δεν έγινε άλλωστε και κάτι. Έτσι αλλιώς στα play-off κόστα όλα τα κρατούν, οπότε. Ακριβώς. Θα πρέπει να. Μόνο μπάσκετ ημέρα. Μόνο μπάσκετ. 2 ώρες. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι έγινε κάτι πολύ δυσάρεστο στην πόλη. Ένας νεκρός οπαδός. Θα πρέπει να αφήσουμε όλα τα άλλα και να μείνουμε σε αυτό. Τώρα τι να πούμε. Τις γνωστές κλισέ ατάκες που λένε όλοι. Όχι. Η ζωή είναι ίδια για όλους κτλ. Παιδιά. Όταν αποφασίσετε τι θέλετε από τη ζωή σας, εσείς οι πιτσιρικάδες, και νομίζετε ότι για τις ομάδες αξίζει να σκοτώνεστε, τότε θα το συζητήσουμε εκτενέστερα. Το καταδικάζουμε όλοι. Κάθε βράδυ σκοτώνονται. Κάθε βράδυ στην πόλη, εδώ και 2 μήνες, γίνονται όργια. Πότε θα υπάρχει θύμα. Αυτό περιμένουμε. Κάθε βράδυ σκοτώνονται. Υπήρξε. Και άλλο θύμα, δεν είναι το πρώτο. Έτσι. Και εγώ νομίζω οι ομάδες είναι η αφορμή. Το λέω πάντα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν αλλάζει. Εντάξει, ούτε μπορεί να στιγματίσει έναν κόσμο. Είτε του ΠΑΟΚ, του ΑΕΤ, του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, εάν κάποιοι μπαίνουν κάτω από μια σημαία μιας ομάδας. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Τι να πούμε τώρα, δεν πρέπει να γίνονται και αυτά τα χαζά, στην πόλη και στην Αθήνα. Μακάρι να μην ξαναγίνει, ναι, δεν το θέλει κανείς. Έφτασε η κοινωνία μας σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά έτσι πως είναι η κατάσταση, κάθε βράδυ παίζουν ξύλο. Τα πιτσίρι, μόνο ξύλο. Έχει ξεφύγει πλέον από ξύλο. Στην καλύτερη παίζουν ξύλο. Με τσεκούρια και με τέτοια βγαίνουν και με μαχαίρια. Κάποτε παίζανε ξύλο. Πολύ ωραία. Και τίποτα. Και οι επίσημες ΠΑΕ και ΚΑΕ και ερασιτέχνες τι κάνουν. Τίποτα. Τι να κάνουν στην κρίση, να βγάλει μια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης στήθηκε στον τοίχο την προηγούμενη εβδομάδα γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση και ήταν και πρωτοσέλιδο στο Μέτροσπορ. Γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση που πετάξανε πέτρα στο τζάμι της οικοδομής του Ευαγγέλου. Και βγήκε το Μέτροσπορ στην πρώτη σελίδα και έγραψε. Μόνο ο Ολυμπιακός και ο Άρης δεν καταδίκασαν το περιστατικό. Ναι. Έγινε ο χαμός. Την προηγούμενη εβδομάδα για μία ακόμα επίθεση στο σπίτι του Ευαγγέλου που ξανασπάσανε με κροτίδα το την είσοδο και σωστά έγινε ο χαμός γιατί είναι εκφοβισμός, ναι, είναι επίθεση, είναι απειλή και σωστά έγινε ο χαμός και είδαμε τόσους τίτλους και τόσο πηχαία πράγματα για αυτές τις επιθέσεις και επαναλαμβάνω σωστά και εδώ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Ο Γιωργάκης κάνει post ότι θα είμαστε πρωταθλητές. Ο Λευτεράκης δεν υπάρχει πουθενά. Το Μέτροσπορ είχε μία σειρά κάτω-κάτω. Σοκ, νεκρός οπαδός. Βούλγαρος οπαδός κιόλας. Βούλγαρος οπαδός. Άρα ξένος, οπότε δεν μας νοιάζει κτλ. Δεν υπάρχει καμία μα καμία καταδίκη από τον επίσημο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι το πιο θλιβερό. Και από άλλες ομάδες. Νομίζω οι άλλες ομάδες. Δεν γράφει στις άλλες ομάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ. Οι συνάδελφοι διαβάζω και είμαι εξοργισμένος. Διαβάζω πρώτη φορά λέει αναφέρθηκε όνομα. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Το ότι δηλαδή λανθασμένα δεν αναφέρονται τις προηγούμενες φορές και βγαίνανε μετά οι Αριανοί, οι Παοξίδες, οι Ηρακλειδείς, ανάλογα με το ποιος έκανε. Γιατί βγαίνανε οι Παοξίδες και λέγανε, γιατί δεν λένε ότι είναι οι Ηρακλειδείς αυτοί, ναι, που σκοτώσανε εισαγωγικά τον Άσο και τους καλύπτεται. Και τους καλύπτεται. Και τώρα λέμε, γιατί γράψαν ΠΑΟΚ, θα σου πω γιατί γράψαν ΠΑΟΚ. Και προσπαθώ να συγκρατηθώ. Γιατί πλέον δεν γράφουν τις ανακοινώσεις άνθρωποι οι οποίοι αποδεικνύεται το τι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων και ο πατέρας και η μητέρα ήταν στην αθλητική βία. Αυτοί οι άνθρωποι που ο γιος συνελήφθη, δεν πρέπει να τον καταδικάσουμε, έτσι. Είναι κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή. Αλλά συνελήφθη με βάση τις κάμερες. Ο πατέρας και η μητέρα ήταν αστυνομικοί στην αθλητική βία. Ήταν δηλαδή εκεί όπου είτε πιάνανε αυτούς, είτε πιάνανε τους άλλους. Όταν λοιπόν παίρνει τόσες διαστάσεις το θέμα, δεν γίνεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ να μην τοποθετούνται, να μην λένε τίποτα, απλά να περιμένουν να περάσει. Για μένα αυτό είναι το χειρότερο. Και άντε το κάνουν αυτοί. Οι συνάδελφοι λοιπόν που κατηγορούσαν τον Άρη γιατί δεν έβγαλαν ανακοίνωση για τον Ευαγγέλου. Γιατί δεν βγάζουν τώρα να πούνε
Μόνο ο ΠΑΟΚ δεν το καταδίκασε. Θα σας πω εγώ γιατί. Ναι. Γιατί όλα τα πράγματα προσπαθούμε να τα εκμεταλλευτούμε ανάλογα με τις ομάδες και κάποιοι, που φυσικά δεν μπορώ να το αποδείξω, ανάλογα με το που είναι οικονομικά συμφέροντα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει νεκρός και να μην υπάρχει μία καταδίκη. Και επίσης φυσικά, επειδή έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και αυτό με το σύνθημα. Το είδα το σύνθημα και φυσικά δεν το φώναζε όλο το γήπεδο το σύνθημα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όπως ήμασταν ειλικρινείς την Παρασκευή με τον Παπαπέτρου. Όταν ο Ολυμπιακός έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, κανένας λοιπόν αριανός ρεπόρτερ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και ειδικά εμείς εδώ στο Λίμπερο, δεν πήγαμε να το εκμεταλλευτούμε επικοινωνιακά. Είπαμε ότι δεν πρόκειται ο Παπαπέτρου να κάνει τίποτα, θα είναι 50 ρίσιος. Γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Παπαπέτρου, όπως ξέρουμε και ποιος είναι ο Ευαγγέλου. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα να λέμε η πολιτεία, τι να κάνουμε κτλ. Έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εμείς. Άλλες φορές εγώ, άλλες φορές άλλοι. Χρήστε, δεν σε διακόπτω. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων. Που είπες όντως τώρα, πού είναι, ρε. Περίμενα να το τελειώσω λίγο, αν θέλετε. Το δικό μου το σκεπτικό. Τι είναι όλα τα άλλα. Την προηγούμενη μέρα είχε βγάλει ανακοίνωση για τη βία. Την προηγούμενη μέρα. Είχε βγάλει. Την προηγούμενη μέρα. Για τον Ευαγγέλου. Την προηγούμενη μέρα είχε κάνει ανακοίνωση. Την Παρασκευή έχει ανακοίνωση ο Ευγενάκης, μηδενική ανοχή κτλ. Και όποιος κάνει θα τον πιάνουμε και τέτοια. Την προηγούμενη μέρα. Μάλιστα. Και φυσικά πρέπει να ξαναβγάλει για μένα. Εννοείται. Πρέπει να ξαναβγάλει. Μπορεί να ήταν διακοπές. Όχι, πρέπει να. Είχε τριήμερο. Πρέπει να τους μαζέψει, φίλε, και να τους πει: παιδιά, κανονίστε. Αυτό πρέπει να κάνει. Έγινε πριν από ένα μήνα, αν θυμάσαι. Ναι, έγινε επιχείρηση της αστυνομίας. Πήγανε και σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Λέω να τους μαζέψει τους προέδρους. Ποιους προέδρους? Αυτούς. Που μονίμως ακούω για Big Four. Αυτό. Και κομπάζουν κιόλας για τον Big Four και κοροϊδεύουν τον Άρη. Δεν είναι στο Big Four και ο Άρης έχει περισσότερους βαθμούς από όλους τα μεταξύ του ντέρμπι. Τον πέρασε ο Ολυμπιακός τώρα. Χρήσαθε. Όχι, χρήσαθε. Στέριο. Μια πραγματικότητα είναι, φίλε. Λοιπόν, δεν κατάλαβα γιατί. Περίμενε λίγο. Να το δω αγωνιστικά. Γιατί ο Άρης να αναπαίξει όταν έχει ρίξει 4 στον ΠΑΟΚ. 4 στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει χάσει από τον ΠΑΟΚ στην έδρα του. Δεν έχει χάσει από την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει από τον Παναθηναϊκό. Γιατί πρέπει να είναι απέξω. Δεν βάζει το επιχείρημα του. Συμφωνούμε όλοι τώρα. Τελείωσε αυτό. Δεν συμφωνούμε όλοι. Δεν συμφωνούμε όλοι. Εγώ περιμένω έστω και σήμερα, έστω με καθυστέρηση, από τον επίσημο ΠΑΟΚ να βγει να καταδικάσει το γεγονός. Είναι ανεπίτρεπτο να μην το καταδικάζει το γεγονός. Να πει κάτι τέλος πάντων. Όταν βγάζει ανακοίνωση για μια πέτρα στο τζάμι του διαιτητή. Εντάξει, να πάρει θέση, ρε παιδί. Τι να πάρει θέση, ρε Κώστα. Τι να πάρει θέση, ρε Κώστα. Χρειάζεται να πει ακόμη και το αντίθετο. Να πει γιατί. Τι να πει. Γιατί λέτε ότι ήταν δική μας και οτιδήποτε να πει. Τι ήτανε. Θέλω να σου πω ότι γι' αυτό δεν έχει πάρει θέση. Και επίσης να σταματήσει αυτό το ψέμα ότι ήταν ραντεβού θανάτου. Κανένα ραντεβού δεν ήταν. Δεν ήταν, όντως. Πίναν καφέ, πάνε να πάρουν τα αυτοκίνητα, κατεβαίνει το Βανάκι γιατί κάποιος τους είπε είναι εκεί 10 Αριανοί ή Βούλγαροι, δεν ξέρω πώς τι τους είπε ακριβώς. Περάσαν και τους είδαν και είπαν αυτοί είναι καλοί, πάμε. Πιθανόν. Πιθανόν. Ολοκλήρωσες. Δεν έχω ολοκληρώσει. Όχι, ακόμα. Τα λέω να φύγουμε με το όλο το σύνθημα, πες μας. Να φύγουμε με ένα. Ναι, να τελειώσω με το σύνθημα που ξεκίνησα. Δεν το λέει όλο το γήπεδο το σύνθημα. Και φυσικά αυτό που είπε και ο Στέριος. Δεν θέλω να πιστεύω και δεν πιστεύω ότι εκπροσωπεί όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτό που έγινε. Όμως, αυτοί που το είπαν είναι αυτοί που περιέγραφε ο εισαγγελέας. Γιατί και για τον εισαγγελέα ο ΠΑΟΚ έκανε ολόκληρη διαδικασία. Είπε είπε ανθρώπους και ορθώς προστάτησε τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ εκεί. Και έστειλε επιστολές και πήγε στον Άριο Πάγο και έκανε εδώ, τώρα, για αυτό που χάθηκε ένας άνθρωπος, τίποτα. Καμία θέση, απολύτως. Είναι, λέει, παλιό το σύνθημα. Και τι το είναι παλιό, είναι ψέμα. Και τι έγινε που είναι παλιό. Ναι. Δεν είναι αλήθεια. Α, το έχετε ξαναπεί δηλαδή. Μα είναι δεν αλήθεια. Έχει σημασία. Ναι. Πότε το εγώ έχω δει όλα τα Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Εμένα και άλλοι και μου και όλα τα Άρης ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Ναι, όλα. Εγώ λέω ότι είναι παλιό. Στο ποδόσφαιρο μέχρι πριν 5 χρόνια ήμουν και μέσα στο κήπεδο. Παλιό πότε ήταν δηλαδή. Το 2009. Το σύνθημα δεν το αναλύσουμε τώρα. Το είπανε μια φορά το 2009. Εγώ τράπηκα που το άκουσα. Αλλά και πάλι που υπάρχει. Το είπανε δηλαδή μια φορά το 2009. Πρόσεξε, το 2009. Δεν το έχουν ξαναπεί. Και το ξαναείπανε τη μέρα που σκοτώθηκε το παιδί. Αλλά δεν το ήξερανε. Και δύο ώρες εγώ λέω λοιπόν ότι το ξέρανε αυτοί που το κάνανε. Αυτοί που το κάνανε. Δεν θα απολογηθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ για 200 άτομα. Όχι, θα απολογηθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ για αυτούς που το φωνάξανε. Όπως ο κόσμος του Άρη ήταν στα δελτία ειδήσεων. Γιατί με ένα ψέμα ότι κάψανε ένα σκύλο. Ότι το βάψανε και τον κάψανε. Έτσι έπαιζαν τα δελτία ειδήσεων όλα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη τα ραδιόφωνα. Για το σκύλο που δεν το έκαναν, Αριανή. Τελικά. Έτσι. Χρήσανθε,
όπως και ο εκβιασμός ή οι απειλές ή ο ξυλοδαρμός εις βάρος έναν διαιτητή αφορά όλο το σύστημα του ποδοσφαίρου. Εγώ θα ξαναπώ, 20 άτομα και 30 από κάθε πλευρά κάθε βράδυ που μπαίνουν κάτω από τη σκέπη του, από την σκέπη του ΠΑΟΚ, του ΑΕΤ, του Ηρακλή, δεν αφορά τις ομάδες. Τελεία. Αφορά την πολιτεία να βρει τρόπο να τους ξεπαστρέψει. Αφορά τις ομάδες και την αστυνομία. Αφορά τις ομάδες όταν οι ομάδες δεν κάνουν τίποτα για να το εξαλείψουν. Όταν οι ομάδες δεν κάνουν τίποτα. Αν βρεθούν 10 γκάγκες σήμερα το βράδυ και οι 10 είναι πασοξίδες του παλιού Πασόκ και οι άλλοι είναι νεοδημοκράτες και πλακωθούν και σκοτωθούν, δεν αφορά το θέμα το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Επειδή ο άλλος είναι φλάκας. Ναι. Όπως σκοτώνονταν το 80 στις πλατείες και στα χωριά. Για τις αφίσες σκοτώνονταν. Και στο κολλή την αφίσα, ρε. Οι βλάκες. Δεν αυτοί, αυτοί που ήταν στο περιστατικό με τον Βούλγαρο. Υπάρχουν άτομα. Μετά μπήκαν στο γήπεδο του μπάσκετ. Εγώ νομίζω όχι. Συνομίζω όχι. Εγώ νομίζω όχι όλοι. Μπορεί και κάποιοι από αυτούς να πήγανε. Και... θα πω εγώ. Δεν ξέρω. Άρα αφορά και τις ομάδες. Από ό,τι ξέρω, ένας συλληφθής δεν πήγε. Το θέμα είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν ο ένας συλληφθής υπηρετούν οι γονείς. Καλά, κοίταξε να σου πω τώρα. Και μάλιστα αυτό, η μητέρα που υπηρετεί, άμα μπείτε στο προφίλ στο Facebook. Ναι, ναι, είναι, άρα ναι. Ο ΠΑΟΚ. Είναι γεμάτο. Όχι, όχι, δεν είπα όχι, ότι. Δεν ο ΠΑΟΚ φταίει γιατί δεν έχει καλή ανακοίνωση τέτοιο. Δεν λέγεται τον ΠΑΟΚ. Η γυναίκα όμως που υπηρετεί στο αθλητική βία δεν γίνεται να γράφει. Σας μαμίσαμε. Post. Λέει, δεν γίνεται να έχει για το χανούμια σας κάναμε στον τελικό. Δεν γίνεται να έχει post. Μεγάλα παραμύθια Super 3 Νεάπολης και να κρίνει μετά το Super από τη Νεάπολη αν θα τον πιάσει ή όχι. Όχι, και να στέλνει ένα στο σπίτι του. Δεν γίνεται να πηγαίνουν στους αυτόνομους. Καλό. Όταν αυτή υπηρετεί εκεί. Όντως. Γιατί για τον εισαγγελέα ξέρουμε να λέμε που έκανε μια ένα post. Είναι υπάνθρωποι. Στείλαμε στον Άριο Πάγο να φύγει, τον κάναμε καταγγελία, τον διασύραμε στα ραδιόφωνα, ενώ η κυρία αυτή. Η κυρία αυτή που υπηρετεί εκεί που πιάνει τον αυτόνομο. Έτσι. Το σουπεράκι και το θύρο τεσσεράκια. Και τον στέλνει στο σπίτι του. Για πες με εμένα, εγώ τι να πιστεύω. Και βγαίνουν μετά οι βλάκες και λένε πέρσι, οι δολοφόνοι, λοιπόν. Οι δολοφόνοι. Πέρσι, και λοιπόν. Ο ένας και ο άλλος και τα λοιπά. Πέρσι, και στέλνουν λοιπόν. Και τον κόσμο στα δικαστήρια και πάνε και την πέφτουνε. Έχει φύγει στους από εκεί. Έχουν φύγει και οι δύο από εκεί. Χρήσανθε, λέμε για τους δικούς μας τώρα. Ναι, έχουν φύγει και οι δύο οι αστυνομικοί από εκεί. Τους έχουν πάρει από το εκεί γιατί υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά. Αλλά λέω το εξής λοιπόν εγώ στην υπόθεση. Ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα γιατί δεν είναι μόνο απλό 10 γκάγκες. Είναι 10 γκάγκες και είναι και δύο αστυνομικοί και είναι και δύο άλλοι. Ναι. Και είναι και δύο φαξ και είναι και δύο τέτοιοι και είναι και δύο από εδώ και δύο από εκεί. Ακριβώς. Δεν είναι 10 γκάγκες όπως το λες. Οι 10 γκάγκες υπάρχουν και από εδώ και από κάθε εκεί και δεν υπάρχουν κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ σκοτώνονται. Με αυτό λέω. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί. Ξέρεις γιατί σκοτώνονται. Γιατί ξέρεις την άλλη μέρα. Θα τους αφήσουν. Θα τους αφήσουν. Γι' αυτό σκοτώνονται. Δεν θα τους πιάσουν. Ή θα τους πιάσουν. Γιατί ξέρουν ότι θα πάει ο μεγάλο δικηγόρος και θα τον υπερασπιστεί. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Και πρώτοι διδάξαντες αυτό είναι οι κάτω. Σκοτώθηκαν άνθρωποι και κάτω. Ο Φιλόπουλος. Έξω είναι όλοι. Είναι κανένας μέσα για τον Φιλόπουλο. Τι έξω, ρε, διοίκηση είναι. Τι έξω. Καλά, το διοίκηση δεν το ξέρεις. Που λέω. Χρήσατε φωτογραφία πάνω από το πτώμα υπάρχει. Το ότι είσαι πάνω από και εσένα να μα σε βγάλω πάνω από το πτώμα ενώ πας να τραβήξεις φωτογραφία επειδή δουλεύεις δεν σημαίνει ότι το σκότωσες. Όχι, εννοείται. Όπως και αυτοί που πιάστηκαν χθες, να είμαστε δίκαιοι. Αυτοί που πιάστηκαν χθες δεν έχουν καταδικαστεί. Αλίμονο, εννοείται. Είναι κατηγορούμενοι. Κατηγορούμενοι είναι, ναι. Εμείς δεν θα λαϊκίσουμε εδώ. Είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Ακριβώς. Όπως πρέπει να πιάσουν και τους υπόλοιπους 18. Έτσι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αν έχω στο προφίλ μου 5.000 φίλους του ΠΑΟ και οι 5.000 καταδίκασαν το γεγονός και μάλιστα την πέσανε διαδικτυακά στους άλλους. Τι λένε Αστέργιο, εδώ μας τη λένε είναι... που γράψαμε, γιατί δεν λένε οι δημοσιογράφοι ότι λέγανε τότε με την αυτόνομη και μας λένε υποθάλπτη στη βία. Εγώ υποθάλπτω τη βία. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ υποθάλπτω τη βία. Πανίβλακες. Που γράφω εγώ για το συνάφη μου και εσείς λέτε ότι ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Τι δεν είναι το ίδιο, ρε. Σκοτώθηκε το παιδί, ρε. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Αλλά ήταν ραντεβού. Όχι, τι πάει να πει το ραντεβού, ρε. Πρώτον, δεν ήταν ραντεβού. Δεύτερον, ήρθε πραγματικά... για να σκοτωθεί. Ήρθε για να σκοτωθεί, γράφουνε. Ήρθε για να σκοτωθεί. Καλά, εδώ, εδώ υπάρχουν post άλλων υπανθρώπων υπανάπτυκτων οι οποίοι γράφουνε καλά κάναν το σκύλο, το βούλγαρο. Έτσι, έτσι, εκεί το αξίζει. Έτσι, έτσι. Με όνομα και επίθετο. Είναι χούλιγκαν και ήρθε για να σκοτωθεί. Με όνομα και επίθετο. Υπάρχει λοιπόν. Είναι μάγκα όμω. Είναι στη Γερμανία ο τύπο. Που το έγραψε. Θα σου δείξω το post μετά. Το έχω δει και εγώ, το ξέρω.
Ο τύπος. Και μας κράζουν και λένε. Συνονόματος. Ένα στέριος. Εσείς οι δημοσιογράφοι, λέει, υποθάλλετε τη βία. Εμείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι δημοσιογράφοι. Και τα site που βάλανε για το σύνθημα. Να τους κάνουμε, λέει, μήνυση. Τι λέτε, ρε παιδιά. Κάντε τους μήνυση. Κάντε τους μήνυση. Κάντε τους μήνυση. Επειδή φωνάζετε ένα ηλίθιο σύνθημα που εγώ λέω δεν έχει σχέση με το επιχείρημα. Εγώ πάντως θα σου πω κάτι. Τον πιστεύω το στέριο. Εγώ λέω δεν έχει σχέση. Άντε να ακούστηκε το 2009 ξανά μία φορά. Δεν έχει ακουστεί. Εγώ το άκουσα πρώτη φορά. Και είναι ένα σύνθημα το οποίο είναι στο πάνω δομημένο στον μπαμπά σας είναι Αριανός. Ναι, αλλά. Οι παοξίδες φωνάζαν άλλο σύνθημα με τον μπαμπά σας. Το γνωστό αυτό που λέγανε. Είναι ο μπαμπά σας. Αυτό λέγανε. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα και μάλιστα προσπαθούσα να καταλάβω στην αρχή τι λένε. Κι άλλος μου το είπε αυτό. Πρώτη φορά! Έχω δει όλα τα παιχνίδια. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι πρώτη φορά, είναι παλιό. Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή το κάνατε μια φορά τη χαζομάρα. Ξαναλέω τώρα. Καλά σύνθημα για νεκρούς τώρα, ό,τι και να είναι. Μαγιά. Εγώ σας λέω τράρκα που το άκουσα. Γιατί ήμουν στο Παλατάκι. Τι τώρα, είναι πολλά, και είναι προς τιμή σου που το λες. Πολύ και πολύ. Όπως και πολλοί άλλοι. Είδα και, πολλού, και πολλά τώρα, παιδιά του ΠΑΟΚ όντως. 200-250, ούτε που με νοιάζει. Είδα και πολλά παιδιά του ΠΑΟΚ όντως που το καταδικάσαν στο Facebook. Ίσως εγώ επειδή έχω φίλους, δεν έχω πολλούς. Αλλά είναι λίγο πιο. Εγώ έχω πολλούς. Ναι, εντάξει. Αλλά εσύ είσαι γνωστός. Σύλλογος που έχει περάσει τα πάνδυνα και έχουν καεί άνθρωποι γυρνώντας από την Αθήνα το 91. Από δολοφόνους, κάηκαν ζωντανοί στα μάξι και έχουν χάσει, έχουν χαθεί τα παιδιά στα Τέμπη. Και είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν τα συστήματα αυτά. Την ώρα που ακόμα και μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έχουν σταματήσει τα συστήματα. Περί θύρας 7 κτλ. Και επίσης πρέπει να πούμε αυτό που είπε ο Χρήσαθος και αυτό που είπε και ο Στέργιος. Κάποια στιγμή που οι φορείς μας ακούνε, όλοι μας ακούνε. Εγώ πηγαίνω στις συσκέψεις, μιλάω πλέον με ανθρώπους των φορέων, των αρχών, ας το πούμε έτσι, με όλους. Μας ακούνε, τους ακούμε. Αλλά αυτό που γίνεται στην πόλη τους τελευταίους δύο μήνες. Πρέπει να κοπεί. Και δεν είναι μόνο το στο αθλητικό κομμάτι. Κάθε είναι παντού. Δεν είναι, είναι και μετανάστες και πρόσφυγες και στη νύχτα και τα κοπιά στοιχεία και χαμός γίνεται στην πόλη. Ακόμα και στην Αριστοτέλους που στα 5 μέτρα είναι το αστυνομικό τμήμα τώρα. Ναι, εντάξει. Έχει και αστυνομία τα ελαφρυντικά της. Είναι υποστελεχωμένη. Είναι υποεξοπλισμένη. Κάνουν προσπάθεια τεράστια τα παιδιά. Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά δηλαδή δεν γίνεται κάθε βράδυ να γίνονται πεσήματα. Και να μην το ξέρουμε ή τέλος πάντων να μην κάνουμε κάτι. Θα μου πεις κάνουμε. Τι κάνουμε ρε παιδιά. Κάθε βράδυ γίνονται πεσήματα. Κάθε βράδυ βγαίνουν τσάρκες. Και δεν έχει λιγότερη βαρύτητα η ζωή ενός μετανάστη καλά τώρα. Από την ζωή του παιδιού που χάθηκε. Και μια βαρύτητα έχουν. Και μου λέει ο άλλος γιατί δεν λες για το δικό μας που πιάσανε στο Χαριλάο και... Μα για όλους λέμε ρε παιδιά. Για όλους λέμε. Δηλαδή σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, γιατί δεν λες γι' αυτό. Γιατί δεν λες λέει, που μαχαιρώσαν ένα δικό μας, τι συζητάμε. Και πιο πριν ένας άλλος και πιο μετά ένας άλλος. Και... Τέλος πάντων. Εδώ μου λέει ένας φίλος λόγω δουλειάς που είναι σε όλα τα μάτς και μου λέει ότι το σύνθημα δεν είναι παλιό, ο ρυθμός είναι παλιός. Και αλλάξανε τέλος πάντων, το στίχο. Μην το κεντρικοποιήσει το σύνθημα. Το κεντρικοποιώ στους 200-300 πόσοι ήταν αυτοί που το φωνάξανε. Το σύνθημα είναι μια ανοησία που δεν εκφράζει τον κόσμο του αυτοί οι 200-300, για αυτούς εικάζω κι εγώ ότι το έλεγε ο εισαγγελέας τότε. Για αυτούς. Εντάξει, τώρα μην το συνδέεις τώρα, Χρήστε τώρα. Μην το συνδέω, γιατί μην το συνδέω. Και θα αγιοποιήσουμε τον εισαγγελέα τώρα. Θα τον αγιοποιήσω, ναι. Καλά. Μπροστά σε αυτόν που πήγαν και που είχαν σκοτώσει το παιδί, θα τον αγιοποιήσω, ναι. Καλά. Α στείλει όμως και ο ΠΑΟΚ μια τέτοια στον Άριο Πάγο να διερευκάνει την υπόθεση. Γιατί δεν στέλνει. Τι είναι πιο σημαντικό, αν ένας εισαγγελέας είπε υπανθρώπους ή αν σκοτώθηκε κάποιος. Τι είναι πιο σημαντικό, μια πέτρα στο σπίτι του Ευαγγέλου ή αν σκοτώθηκε κάποιος. Και να σου πω και κάτι. Μη συνδέσεις τα δύο περιστατικά. Μην τα συνδέσεις, εντάξει. Γιατί να τα συνδέσεις. Μην τα συνδέσεις το περιστατικά. Είναι περιστατικό βίας ενάντια διαιτητή. Ο άλλος γιατί συνδέει τη σχέση μου με τον Ολυμπιακό. Ο άλλος γιατί συνδέει τη σχέση με τον Ολυμπιακό, αν παίρνω μεταγραφές ή αν έχω καλές σχέσεις με το περιστατικό βίας με τον Ευαγγέλου. Γιατί πρέπει. Στην πόλη αυτή να υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που να κινούν τα νήματα επικοινωνιακά και να κάνουν bullying κάθε φορά στον Άρη, τον Ηρακλή, τους πάντες. Και όταν αυτό το bullying. Αν έχεις θέμα σαν Άρης με κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα ή κάποιο συγκεκριμένο μέσο. Εγώ ναι. δεν κρύβομαι. Όχι. Λέω, είπα. Είπα συγκεκριμένα πράγματα. Δεν γενικεύω, λέω συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα. Συγγνώμη, δεν είπα συγκεκριμένα. Όχι, είπες. Και σε αντίθεση με κάποιες κότες οι οποίες μπαίνουν, διαβάζουν από το λαμπάο Τάρης και λένε είναι αποκλειστικό. Μπαίνουν, λένε πράγματα ή θέλουν να κατηγορήσουν εμένα και δεν λένε κάποιοι. Είπα συγκεκριμένα πράγματα. Πάντα κάποιοι είναι. Γιατί και τα μέσα ενημέρωσης είμαστε η διάθεση του κόσμου για κριτική. Όταν έβγαλα ανακοίνωση την Παρασκευή ο Ολυμπιακός, ενώ ο Τρέγιας το βράδυ με έλεγε ότι είμαι ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, εγώ είπα ότι δεν ισχύει αυτό για τον Παπαπέτρου. Αν όμως γινόταν ανάποδα, θα συντάσσονταν
ο Τάσος, ο οποιοδήποτε, με αυτό που θα του έλεγαν από τον ΠΑΟΚ. Εγώ λοιπόν δεν συντάχθηκα. Γιατί ήξερα. Και δεν θα πετούσα λάσπη στον Παπαπέτρου. Όταν ασκώ κριτική στον Ευαγγέλου, ξέρω γιατί ασκώ κριτική στον Ευαγγέλου ή στο Σιδηρόπουλο. Λοιπόν, νομίζω. Εγώ θα ξαναπώ και να το κλείσω την πλευρά μου. Το θέμα το έχουμε. Δεν έχει σχέση με καμία ομάδα όλο αυτό που γίνεται. Απλά και καθαρά. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Τι δεν είσαι βέβαιος γι' αυτό? Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν έχει σχέση με ομάδες αυτό. Έχει σχέση, ρε παιδιά. Ότι δεν έχουν, ότι δεν έχουν και οι ομάδες. Άλλο δεν απηχεί στον έμεσα, κόσμο. Άμεσα, ναι. Τέτοιο. Δεν πώς είμαι βέβαιος. Δηλαδή, πώς έχουν, για πες, που δεν είσαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος. Άμα ήμουν βέβαιος, θα το έλεγα. Αν μπορούσα να το αποδείξω ότι έχουν σχέση οι ομάδες, θα το έλεγα. Ότι έχουν σχέση. Ότι ο Καρυπίδης χρηματοδοτεί για να αναδέρουν. Θα το έλεγα. Θα το έλεγα. Αν είχα στοιχεία. Αν ήμουν βέβαιος και είχα στοιχεία όμως. Γιατί αν το πω απλά, αν πω, λέω τον Καρυπίδη για να μην. Γιατί άμα πω κανένα, δεν μου κάνει μήνυση. Ο Καρυπίδης δίνει λεφτά στον Τζαλτίδη να πάει να κοπανάει το Στέργιο. Και τους χρηματοδοτεί. Αν είχα στοιχεία να το πω, θα το έλεγα. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι δεν συμβαίνει. Εσύ είσαι βέβαιος και σε σχέση με τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Ότι δεν έχει σχέση με τους οπαδούς του. Ή με την Παναχαϊκή. Ή με το, ναι, ή με τον Παναθηναϊκό. Είσαι βέβαιος. Εγώ λέω δεν είσαι. Σκέφτεσαι κι εσύ πολλά πράγματα στην καθημερινότητα, αλλά δεν είσαι βέβαιος. Είσαι. Έχει καταδικαστεί κανένας από αυτούς. Ποτέ. Άρα τι βγαίνει και λέει, αθώοι είμαστε. Έτσι και εδώ όλοι αθώοι είναι. Και εμείς θέμε σε αυτό. Σε αυτό ο κόσμος έχει δίκιο. Γι' αυτό ξεκίνησε από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαστε όμως όλοι οι ίδιοι, Κώστα. Δεν είμαστε, όχι. Όχι, δεν τσουβαλιάζουμε τα πάντα. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δυστυχώς στην Ελλάδα γενίκευση. Απλά ό,τι πω εγώ. Είτε δεν γράψεις. Αυτοί οι 20 θα πάνε και σήμερα το βράδυ να το κάνουν. Και 40. Σωστό είναι αυτό. Μην τα μπλέκουμε τώρα. Σωστό είναι αυτό που λες. Το βράδυ να το γράφετε και το γράφετε. Μιλάμε για άτομα προβληματικά. Σωστό είναι αυτό που λες, Στέργιο μου. Αλλά την ίδια στιγμή, επειδή πολλές φορές μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με τη λειτουργία της δημοσιογραφίας, εγώ τουλάχιστον είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου σε σχέση με αυτό το περιστατικό. Σε κάποια άλλα μπορεί να μην είμαι. Αν ήμουν αστυνομικός συντάκτης, θα ήταν καθήκον μου κάθε βράδυ να καταγράφω τι γίνεται στην πόλη. Δεν είμαι αστυνομικός συντάκτης. Καταγράφω, ναι, αλλά. Το αν πάνε 7 του ΠΑΟΚ, ναι. Ή θέλουν να λέγονται ΠΑΟΚ, με 7 του Άρη στην Κρίνη σήμερα, ναι, το βράδυ. Ή πού να σου πω, στην Περαία ή στην Πολύχνη και χτυπηθούν, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει. Συμφωνώ. Τι να κάνω δηλαδή. Πρόσεξε όμως. Δες όμως. Για πρώτη φορά λοιπόν η αστυνομία έγραψε ΠΑΟΚ και βγήκανε πολλοί ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και είπαν γιατί το γράφει. Τι για το γράφει. Στοχοποιεί. Από εδώ και πέρα να το γράφει κάθε φορά. Όλων. Όλων. ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚ. Άρης. Άρης. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Δρυμίκλανα. Δρυμίκλανα. Οπαδί του τάδε. Τυφώνας. Γιατί ξέρεις τι γινότανε. Παίζαν ξύλο. ΠΑΟΞΙΔΕΣ Αριανοί. Χτυπούσαν. Άγνωστοι. Ναι, άγνωστοι. Άγνωστοι κουκουλοφόροι. Ναι. Επιτέθηκαν άγνωστοι. Σε άγνωστη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και στην αρχή έτσι βγήκε το θέμα. Εγώ. Το θέμα βγήκε. Άγνωστοι χτύπησαν. Ότι αρκετοί από αυτούς ήταν το 2009 Ηρακλής, τώρα είναι ΠΑΟΚ, μετά θα είναι Άρης. Μέσα ομάδες αυτή. Μέσα ομάδες αυτή. Στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ υπεύθυνα. Άρα. Δεν κάποιος, εντάξει. Άρα γιατί είναι στον ΠΑΟΚ. Για ξένους λέει. Για ξένους. Όχι, μάλλον, και για Έλληνες, Κώστα. Και για Έλληνες. Εννοείς λόγω πολιτικών πιο πολύ. Έχουν υπάρξει και οπαδοί που έχουν αποβληθεί από τα οπαδικά κινήματα και πήγαν σε άλλη ομάδα μεταγραφή. Να νιώθουν κάπου ότι ανήκουν. Ναι, μην γελάς. Πώς πήγαν σε άλλη ομάδα. Φύγανε από τον ΠΑΟΚ, πήγανε στον Ηρακλή. Φύγανε από τον Ηρακλή, πήγανε στον Άρη. Όπως θα πάω εγώ γραφείο τύπου στους Lakers. Και πολύ τον αναλύσαμε το θέμα. Εγώ έχω την εντύπωση. Εγώ το πάω από την αρχή. Δεν αφορά τις ομάδες. Τέλος. Εντάξει. Εγώ λέω ότι σε αφορά. Αφορά την αστυνομία, αφορά τη δικαιοσύνη. Είναι ανεπίτρεπτο για μένα ο ΠΑΟΚ να μην έχει βγάλει ακόμα ανακοίνωση για κατάδειξη. Αφορά και όλα. Και μόνο που γράφτηκε σε επίσημο έγγραφο της Ελλάς. Η λέξη. Οπαδί του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να πάρει θέση. Να πάρει θέση. Οποιαδήποτε. Ναι. Ας πει δεν είναι δική μου. Να πει δεν είναι δική μου. Ναι. Είναι ψεύτες αυτό, ναι, που το γράφει. Δεν είναι δική μου, ναι. Κακός η αστυνομία που το κάνει. Το ξέρουν και το γράφουν. Αλλά επειδή ξέρει ότι είναι δική του. Δεν μιλάει. Ναι, φυσικά. Ενώ μιλάει, έχει κάνει 10 πόσ. Ο Γιωργάκης, ο οποίος λέγε. Δηλαδή είναι το παιδί να μην πω τι. Είχα λέει ανηλυμένες υποχρεώσεις, τρώει την τεσάρα και βγάζει βιντεάκι με μουσική που παίζει ένας. Ναι, ηρεμία και τα λοιπά, που το γράφεται και στα site και παίζει PlayStation. Μετά το match. Εντάξει. Και είπε δεν θα έρθω, λέει, γιατί έχω πολύ σοβαρές ανηλυμένες υποχρεώσεις. Να μην σας τρολάρει λίγο, εντάξει. Τέσσερα έφαγε εμάς τα τρολάρει. Στέργιο, σου είπα, στα 51 καίγεσαι. Στο είπα. Η αλήθεια είναι αυτή. Στο είπα. Κάπου λοιπόν, να ακούσω. Στο είπα, Στέργιο. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει οι αστυνομικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Στο σημείο που έγινε το περιστατικό, έχει, δεν θα πω τυχαίο αριθμό,
46 κάμερες. Ναι, έχει. Και το έχουν 46. Όλο. Το έχουν όλο, Χρύσανθε. Το ξέρω. Το ξέρω. Όχι, το έχουν όλο. Όλο το έχουν. Το έχουν όλο. Από τη στιγμή που όλο, έρχεται. Ναι, από εκεί όλο, που έρχεται. Πώς έρχεται. Ποιος κατεβαίνει πρώτος. Ποιος ανεβαίνει μέσα. Ποιος μπαίνει. Από, το, από δεξιά. Άρα από αριστερά. Τους, να είναι, είναι σε θα σημείο γίνει. Που λόγω του πάρκινγκ και λόγω του μεγάρου και λόγω ναι, ναι. του δρόμου εκείνου έχει 46 κάμερες. Είναι αλήθεια. Και αυτό που λένε ότι τα ραντεβού. Ρε παιδιά, να είστε και λίγο έξυπνοι. Το ραντεβού έγινε από μια ραντεβού στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Με 4 ώρα. 4 ώρα το μεσημέρι που είναι όλες οι κάμερες, που όλοι πίνουν καφέ εκεί που έχει χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή πάτε καλά. Και τα λέτε ραντεβού αυτά. Δεν υπήρχε. Θα κάνω ραντεβού. Τους έχετε για τόσο βλάκες να πάνε να κάνω ραντεβού στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη. Έπεσε στο τηλέφωνο. Δρόμο μέσα. Έπεσε τηλέφωνο ότι είναι αυτοί εκεί οι 10 κτλ. Πιθανότατα τους είπαν ότι είναι και οι Βούλγαροι κτλ. Περάσανε και που είναι γνωστοί. Και ότι... είπανε σε αυτό που σου λέω ναι. ότι αυτοί είναι καλοί. Πάμε. Έτσι γίνονται. Γιατί μπορεί να δει και εμένα και να πει παιδιά αυτός είναι φλόρος τώρα. Με γυαλιά, μπόμπος. Ναι. Αυτό μας γλιτώνει εμάς. Να ξέρεις. Ναι, τώρα εντάξει, άστονα. Καταλαβες. Επίσης μας γλιτώνει ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Δεν είμαστε υπέρ τέτοια. Θέλω να σου πω παράδειγμα. Έχουν και τέτοια φίλτρα. Ξέρουν ποιοι είναι σε ποιους. Λοιπόν. Τι να πούμε τώρα. Καλά μυαλά. Καλή φώτιση. Για το φίλο που μου λένε ότι στη σουρωτή αθώθηκαν όλοι. Δεν αθώθηκαν όλοι στη σουρωτή. Δεν αθώθηκαν όλοι. Δεν αθώθηκαν όλοι. Και φυσικά είχαν σχέση οι ομάδες. Παοκάρης έπαιζε. Ναι. Δεν είναι στέριο ότι δεν έχουν σχέση οι ομάδες. Οι ομάδες έχουν. Και τα τσεκούρια ήταν για να κόβουν ξύλα. Χρύσανθε. Τώρα φίλε, αν κάποιοι συνάδελφοι του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λένε ότι ήταν ραντεβού και οι συνάδελφοι του Άρη δεν αντιδρούν, να πάρεις τον συνάδελφο του Άρη που δεν αντιδρά. Και να του πεις σε αυτόν ότι δεν αντιδρά, θέλεις εμένα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, Χρυσά, ότι δεν ήταν ραντεβού. Δεν είμαι σίγουρος. Έλα, ρε, στέργη, δεν είμαι σίγουρος, εγώ να ψέμα. Εντάξει, δεν είναι σίγουρος. Να πω, μπροστά ήμουν. Δεν είναι σίγουρος. Μπροστά ήμουν. Αν ήμουν μπροστά θα σου έλεγα. Δεν ήταν ραντεβού. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Κάνε ραντεβού. Κάνε ραντεβού. Το βίντεο από τις κάμερες. Κάνε ραντεβού 7 Βούλγαροι με 20 ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Υπάρχει πιθανότητα, ποτέ δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Εμείς λέμε ότι δεν ήταν. Εντάξει, τι να πούμε. Και, τώρα. Και η αστυνομία λέει ότι δεν ήταν. Ότι δεν ήταν. Και η αστυνομία λέει ότι δεν ήταν. Τέλος πάντων, παιδιά, να λάμψει η δικαιοσύνη που λέμε αυτό το κλισέ, το πολύ κοινικό για μένα καμιά φορά έτσι και απρόσωπο, να προχωρήσουν οι διαδικασίες και το κυριότερο να μην ξαναγίνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Όχι στην πόλη. Όχι στη χώρα. Το πράγμα έχει ξεφύγει πλέον. Έχει ξεφύγει. Έχει πάει και πάνω. Η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα είναι για γέλια και το ξέρουμε όλοι μας. Δεν ισχύει όχι, αυτό που λες. Τα μυαλά μας είναι για γέλια. Δεν ισχύει όχι, αυτό που λες. Όχι, η δικαιοσύνη είναι, Κώστα. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Υπάρχουν όπως παντού, Στέργιο μου, υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι έτσι. Και κακοί δημοσιογράφοι. Υπάρχουν καλοί αστυνομικοί και κακοί αστυνομικοί. Υπάρχουν λοιπόν και κακοί λειτουργοί της δικαιοσύνης και καλοί λειτουργοί της δικαιοσύνης. Μα είναι στη διαδικασία. Ποια διαδικασία είναι. Πάλι, πάρει τον Τζίλο πας. Εδώ σκοτώθηκε άνθρωπος, στον Τζίλο με πας πάλι. Εδώ σκοτώθηκε άνθρωπο. Και ο Τζίλο για δολοφονική ήταν χρήσιμο. Του Τζίλου με φορά περισσότερο χρήσιμο. Του Τζίλου λοιπόν του τρει. Του τρει του Τζίλου. Του εντοπίσανε του τρει. Τον έναν τον πιάσανε. Ναι, όντως, ο άλλο διέφυγε στο εξωτερικό. Ξέρουμε όμω ποιο είναι. Ναι και. Γίνεται η διαδικασία. Δεν τι να κάνω. Σαν τον Χριστοφοράκο. Τι. Ξέρουμε ποιο είναι και ζει στη Γερμανία 50 χρόνια και μα δουλεύει κιόλα. Ο Χριστοφοράκο είναι οικονομικό έγκλημα, Στέργιο μου. Οικονομικό έγκλημα. Εδώ δακράξει την πολιτεία. Γιατί είναι πολιτικό το θέμα. Ή που έφαγε ο συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη 10 χρόνια με αναστολή. Άσε με τώρα, δικαιοσύνη τώρα, άντε. Μιλάμε για τον μιλάμε σοβαρά. Κοίταξε, υπάρχουν και στη δική σου οικογένεια τέτοια περιστατικά, να ξέρεις. Παντού υπάρχουν. Εντάξει. Παντού υπάρχουν. Ναι, το ξέρουν. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν καλοί λειτουργοί της δικαιοσύνης. Για ναρκωτικών, 10 χρόνια με αναστολή. Για ναρκωτικών. Δικαιοσύνη κατά μέρος. Θα πάει λοιπόν, υπάρχουν λειτουργοί της δικαιοσύνης λοιπόν, που τα παίρνουν, να το πούμε απλά. Δεν υπάρχει κανένα. Και λειτουργοί της δικαιοσύνης. Τα παίρνουν έμεσα. Φοβούνται. Έμεσα. Δεν υπάρχει κανένας, παιδιά. Και, και υπάρχουν και λειτουργοί της δικαιοσύνης που είναι ακέραιοι. Άρα δεν είναι η δικαιοσύνη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν λειτουργοί σωστοί, έντιμοι, ακέραιοι και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι έντιμοι και ακέραιοι. Όπως παντού. Ή που κάνουν και λάθος στην κρίση τους, παιδιά. Και υπάρχει, αυτό πήγα να πω τώρα. Και υπάρχει και λάθος στην κρίση. Και λάθος στην κρίση. Υπάρχουν δικαστές. Γι' αυτό λέγεται δικαστική πλάνη. Γι' αυτό δεν βγήκε τυχαία. Έτσι. Υπάρχουν και αυτές που θα κάνει μια λάθος στην κρίση. Και του λέει ο άλλος. Okay. Υπάρχουν άλλοι που επηρεάζονται όπως εσύ. Φοβούνται. Επηρεάζονται, φίλε. Γι' αυτό η επικοινωνία τα βάζω εγώ και με την επικοινωνία. Γιατί παίζει ρόλο. Γιατί διαβάζει. Μπαίνει στα site. Ακούει. Μπαίνει στην τηλεόραση. Ένα δικηγόρο να μα τα πει αυτά. Θα λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε ακόμη. Να πούμε αγωνιστικά. Πολύ γεμάτο. Γιατί έχω ακούσει κάθε λογής
Μπούρδα για το Άρης ΠΑΟΚ. Άλλο τώρα. Περί ευστοχίας και τα λοιπά. Θα σας κάνω, όχι, θα κάνουμε ανάλυση ποδοσφαιρική. Θα συζητήσουμε με το Στέργιο ποδοσφαιρικά. Τι ποδοσφαιρικά? Ποιο σχολείται? Για τον μπάσκετ να πούμε, Στέργιο. Εννοείται. Με τον μπάσκετ Κώστα θα πούμε όπου, την άλλη Δευτέρα. Όπου, την άλλη, θα πω να πούμε, γιατί να πούμε. Όπου έχασες, όπως ακριβώς κέρδισες το ποδόσφαιρο, λένε. Αυτό, δηλαδή... αυτό το έγραψε ένας στο SDNA Κώστα και γι' αυτό ακριβώς το λένε και αυτοί που το λένε. Μα όχι, συγγνώμη. Τέσσερα στα τέσσερα. Και στο μπάσκετ θα σου αναλύει. Ό,τι βαρούσε ο ΠΑΟΚ έμπαινε. Αν δεν υπήρχε ο διαιτητής εκείνος ο ανεκδίκητος, το σκορ θα ήταν 125-65. Λοιπόν, πάμε στο διάλογο και επιστρέφουμε. Έδινε τα φάουλ, κατάλαβες. Απαγορεύεται να δίνεις φάουλ. Δεν κάνει σφυρίζει. Δεν κάνει σφυρίζει. Δεν κάνει σφυρίζει φάουλ. Δεν κάνει σφυρίζει. Λοιπόν. Αλλά είμαι υπέρ του Στέργιου σε αυτό το θέμα, να ξέρεις. Εντάξει, να είσαι. Με το ζόρι να σκεφτεί. Η διευθυνσία ήταν κακή. Ναι, ναι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ήταν κακή. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στο τέταρτο δεν ήταν. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Κατάλαβε γιατί σου ήταν κακή για τον Άρη. Αυτή δεν μπορούσε. Στο τέταρτο δεκάλεπτο πήγε στου 8 πόντου. Ήταν κακή για τον Άρη. Ήταν κακή για τον Άρη. Γιατί αυτό κάνουν οι διαιτητές, Στέργιο. Στο τέλος πρέπει να κερδίσεις. Δεν ποδόσφαιρο να δώσει πέναλτι. Θα σας πω τι έγινε και με το Περιστέρι για τη διαιτησία. Πάμε στο διάλειμμα. Είναι το μόνο πράγμα που δεν ενδιαφέρει κανένα. Τι λες, ρε. Στην εκπομπή. Τι λες, ρε, κανένα. Τι λες, ρε. Ούτε σένα τον ίδιο. Στο 53-55 μας δίνει ένα ανύπαρκτο και μετά τεχνική ποινή. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρόικα. Μαζί μας την πρώτη ώρα είναι Dialog. Για όσους μιλάτε και διαβάζετε άψα γερμανικά και θέλετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια. Η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Οι θέσεις εργασίας που προσφέρει η Dialog δεν αφορούν πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Περισσότερα στο dialog.gr, πάρα πολλά προνόμια, ιδανικές συνθήκες εργασίας, τρεις εβδομάδες εκπαίδευση, κληρωμένη και αυτή από την Dialog, απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάτε και να διαβάζετε άπτιστα γερμανικά. Ο φίλος 164, τοξικές δηλώσεις, ατιμωρησία και αδικία θα φέρουν αυτά τα αποτελέσματα, έρχονται και χειρότερα. Ξέχασα να πω, δίνουμε 5 εισιτήρια για το ντέρμπι της Τούμπας που έρχεται. ΠΑΟ ΚΑΕΚ FM κενό ονοματεπώνυμο. ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ναι. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 για τον παιχνίδι της Κυριακής ΠΑΟ ΚΑΕΚ στην Τούμπα στις 7.30. Κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρά 5. 5 στήρα για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Ένας φίλος του Άρη, ο Κοσμάς, λέει ότι όταν δεν καταδικάζει ο επίσημος, μια επίσημη ομάδα, τα γεγονότα τρέφει το θηρίο. Είμαι της ίδιας άποψης ότι πρέπει να υπάρξουν και επίσημες τοποθετήσεις. Αντί πρέπει να υπάρξουν επίσημες τοποθετήσεις. Εγώ διαφωνώ, σου είπα. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να βγει να το καταδικάσει. Εγώ λέω ότι πρέπει να βγει να το καταδικάσει. Ψήλες, δεν πρέπει να βγει να το καταδικάσει. Αν δεν το καταδικάσει, δεν μπορεί κανείς να κάνει μοβή στον ΠΑΟΚ. Γιατί? Αυτό σου είπα εγώ και το παράδειγμα, Βυσέντε. Εντάξει. Αν δεν αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε. Αν σήμερα το βράδυ μαζευτούν 20 Πασόκοι και 20 Νεοδημοκράτες και σκοτωθούν στο ξύλο, δεν αφορά το Πασόκ και την Δημοκρατία, σαν κόμμα. Ναι. Ο καθένας μπορεί να μπει κάτω από όποια σκέπη θέλει και να λέει το μακρύ και το κοντό του. Στο Λίμπερο είμαστε ένα ραδιόφωνο που ακούγονται όλες οι απόψεις. Με σεβασμό στην άποψη του άλλου, ακόμα και αν διαφωνούμε. Αν εμείς οι δύο τώρα θα μιλήσουμε για το ΠΑΟ ΚΑΡΙΣ, σκοτωθούμε στο ξύλο στην κυριολεξία, θα μπει κάτι θα μανάψει, δεν αφορά το ΠΑΟ και το Κιμάρι. Αφορά όμως την Ένωση Συνταχτών. Αφορά τον ΨΑΤ. Και ιδίως δεν αφορά τις ομάδες όμως. Ναι, θα αφορά τα όργανά μας όμως. Αφορά. Γιατί και ο δημοσιογράφος υπάρχει έλεγχος για όλους μας. Και να σου πω και κάτι. Αν το κάνουμε σε αθλητικό χώρο, ή αν φοράω εγώ ένα κασκόλ του Άρη και εσύ ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ και δεν έχουμε την ιδιότητα του δημοσιογράφου, αφορά και τις ομάδες. Ναι, αφορά τις ομάδες. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Αν μαλώσουμε όμως ο Σέικ σου, οι δυο μας. Αν, όχι, δεν βλέπεις που γράφει πάντα έγινε για οπαδικούς λόγους, έγινε για τέτοιο, πώς το λένε, για κληρονομικούς λόγους. Εγώ για να το κλείσουμε, γιατί νομίζω πολύ το τραβήξαμε, είναι θέμα της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Διαφωνώ στο πολύ το τραβήξαμε, γιατί υπάρχει νεκρός. Όχι, θα το τραβήξουμε. Χρήσανθε, υπάρχουν νεκροί κάθε μέρα στην πόλη. Ωραία. Και έχει την ίδια βαρύτητα η ζωή ενός Πακιστανού που μαχαιρώθηκε από Αφγανούς στο κέντρο με τη ζωή του παιδιού από τη Βουλγαρία. Εμείς είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο όμως. Και ασχολούμαστε κάθε μέρα δεν με. Δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό αυτό το πράγμα. Ποιο? Αυτό, το περιστατικό, το χθεσινό. Ούτε με τον Ευαγγέλιο έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Του σπάσανε το. Τι λες, Χρήσανθε τώρα. Γιατί έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Του σπάσανε το παράθυρο. Έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Και που σκοτώθηκε ένα άνθρωπο που φορούσε φανέλα του Άρη, δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Δηλαδή, άμα σκοτώνουμε Αριανό, δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Γιατί δεν έγινε, έπρεπε να γίνει κοινότητα μας. Αυτό καταλαβαίνει. Έπτη! Πώς δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με ομάδες. Και αν είναι μέσα στις ομάδες, αν όπως λες παλιά ήταν Πασόκ και τώρα είναι ΠΑΟΚ, παλιά ήταν Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι Άρης,
θα πρέπει να εξαφανιστούν από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Αν υπάρχουν στον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ηράκλειο, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Όταν σκοτώνονται οι Ολυμπιακοί με τους Παναθηναϊκούς, γιατί λέμε Ολυμπιακός. Γιατί όταν, για να σου πω κάτι, γιατί οτιδήποτε περιστατικό, οποιοδήποτε περιστατικό βίας που έχει εμπλοκή οπαδών άλλων ομάδων, αναδεικνύουμε αυτό και όταν αφορά τον ΠΑΟΚ, λέμε δεν έχει να κάνει τον αθλητισμό. Δεν είναι αυτό, δεν πρέπει να πάρει ΠΑΕ. Γιατί? Εμένα αυτή είναι η πάγια θέση μου. Δεν τη λέω τώρα. Ξύπνησα τώρα. Δεν αναφέρομαι σε σένα. Δεν αναφέρομαι σε σένα. Αυτή είναι η πάγια και είδες ότι τα είπα παραδείγματα συγκεκριμένα. Δεν θέλω κανέναν συνάδελφο να αδικήσω και δεν θέλω κανέναν να του πετάξω λάσπη. Γιατί ξέρω πώς είναι να σου πετάνε λάσπη. Μου έχουν πετάξει λάσπη. Τόνους λάσπη μου έχουν πετάξει. Με ψέματα απίστευτα. Που φτάσει σημείο να βάλω τους αδειάνους να με κυνηγάνε. Oh. Απίστευτα ψέματα. Και είναι αυτός ο ίδιος ο μηχανισμός. Και ξέρεις γιατί μου πετούσαν λάσπη. Γιατί τους έλεγα αλήθειες τέτοιες. Γι' αυτό πετούσαν λάσπη. Και επειδή είδαν ότι αυτή η απαξίωση πάνω στο κομμάτι ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περάσει για μένα, γιατί τα λέω όπου και αν δουλεύω. Τα γράφω όπου και αν δουλεύω. Τι κάνανε, πήγαν στον Αργιανό και του λέγανε ναι, αλλά αυτός δεν είναι καλός του Άρη. Δεν σας τα έλεγε καλά για τον Άρη. Είδατε, πέσατε, φταίει αυτός. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Όταν δεν μπορεί από έναν δρόμο, πάει από έναν άλλον. Αυτό λέω. Και εγώ λέω ότι πρέπει. Είναι. Θα το γράψω κιόλας. Πρέπει να πάρει θέση. Είναι απαράδεκτο να μην έχει πάρει θέση. Όταν παίρνει θέση για το οτιδήποτε. Να ήταν μια ΠΑΕ η οποία δεν μιλούσε, δεν λαλούσε, δεν έλεγε το παράμικρο, ναι. Αλλά εδώ βγαίνει. Παρεπτόντως ο Λευτέρης να μας πει λίγο. Ντέρμπι είναι τελικά με τον Οάρης. Κώστα. Με τον Οάρης είναι ντέρμπι. Έξι γκολ έχει φάει από τον Οάρης. Φέτος. Καλά, αυτό έτερον εκατό. Έτερον εκατό. Λοιπόν, πάμε να πούμε και λίγο να αφήσουμε το θέμα αυτό. Θα το συνεχίσουμε γιατί θα υπάρξει εξέλιξη. Εγώ η δική μου ενημέρωση είναι και παρακολουθούμε το ζήτημα ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εντός των ημερών. Αυτή τουλάχιστον είναι η ενημέρωση που έχουμε, γιατί γίνεται ταυτοποίηση και άλλων δραστών και θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερώνουμε. Δεν θα το αφήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι την Πέμπτη είναι και οι απολογίες των δύο. Θα δούμε από εκεί και έπειτα το τι θα συμβεί. Απλά να πω και κάτι στους φίλους του Άρη για να καταλάβουν. Όταν υπάρχει μια δολοφονία, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που έφυγε, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν είναι υπόθεση που στα ραδιόφωνα θα τη χειριζόμαστε καφενιακά. Δεν είναι υπόθεση που θα βγαίνουμε και θα καταδικάζουμε ανθρώπους. Δεν είναι υπόθεση που θα βγαίνω και όπως μαλώνω εγώ με το Στέργιο για το Βιερίνια και τον Γκάμα και λέμε και καμιά μπούρδα και γελάμε και κάνουμε και το χαβαλέ, γιατί έτσι πρέπει στο ποδόσφαιρο, αν δεν το έχετε αντιληφθεί. Να κάνουμε χαβαλέ, να γελάμε. Να κάνουμε καζούρα, ναι. Να τον πειράζω, να με πειράζει. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτή η εκπομπή με αυτό το σκεπτικό στήθηκε. Να είναι ειδησιογραφική, να έχει πέντε ειδήσεις, αλλά να κάνουμε και λίγο γουλιαμά. Να έρθει να μου λέει για τα τρίποτα του Σόρτερ, να του λέω για τον γκολ του Λάρσον. Γι' αυτό την κάναμε την εκπομπή. Γι' αυτό έχουμε τρεις εδώ πέρα που είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Αλλά επειδή νιώθω μερικές ώρες και νιώθω την πίεση που ασκούν κάποιοι και θεωρούν και πείτε ή βγείτε και πείτε ότι είναι ο δολοφόνος αυτός και η μάνα του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά, δημόσια. Βγείτε και πείτε το εσείς δημόσια με μικρόφωνο. Αύριο μέσα θα είστε. Μαζί με αυτό θα είστε. Ηρεμήστε. Και ούτε αποδίδετε δικαιοσύνη με φωνές. Ούτε αποδίδετε δικαιοσύνη αν βγούμε και πούμε την μπούρδα που θέλει ο κάθε οπαδός. Είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Σαν αυτό που λέει ο άλλος, θα κάνουμε μήνυση, λέει. Για το σύνθημα. Λες και δεν το είπανε. Μήνυση θα μπορούσε να το κάνεις, άμα αυτό το σύνθημα δεν το είχε πει κανένας, και εσύ έγραφε και έγραφε ο Κώστας ότι το είπανε. Εκεί θα του κάνεις μήνυση. Γιατί είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων. Όταν λες κάτι που δεν έχει γίνει. Μα το γράψαν όλα τα site της Αθήνας, όλα τα μεγάλα site. Τώρα θα μου πεις κάποιοι το γράψανε και επειδή ήταν για τον ΠΑΟ και. Όχι όλα. Εντάξει, κάποιοι το γράψαν αντιπαοξίδικα, δεν το γράψαν επειδή έγινε. Για το γεγονός. Κάποιοι το γράψαν πιο αντιπαοξίδικα, κάποιοι το γράψαν στην πραγματική τους διάσταση. Σωστά. Εμείς στο Λαμπαουτάρι δεν το βάλαμε αντιπαοξίδικα. Το βάλαμε στην πραγματική διάσταση. Γράψαμε ότι είναι ανεπίτρεπο αυτοί οι συγκεκριμένοι που φωνάξαν το συγκεκριμένο σύνθημα και ακούστε το. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εγώ χαίρομαι για την τοποθέτηση του Στέργιου. Και, λέει, και δεν είδα μόνο του Στέργιου. Είδα πολύ κόσμο. Αυτό πρέπει να το πιστώνουμε. Να πω δημόσια ένα μπράβο στον Παπαδομανολάκη, που πολλές φορές το ξεφωνίζω. Γιατί μόνος του εδώ, στέλεχος του σταθμού. Μπράβο του. Μόνος του. Χωρίς κάποιος να του πει. Βγήκε και έκανε ένα post.
Και είπε ντρέπομαι. Γι' αυτό και λέγεται ο σταθμός Λίμπερο. Είναι ελεύθερος. Ελεύθερος είναι φυσικά και ο καθένας δεν είναι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Το Σάββατο δεν κυριάρχησε ο Άρης στο παιχνίδι. Εδώ θα ακούτε την πραγματικότητα. Δεν θα ακούτε αναλύσεις με βάση το αποτέλεσμα. Ο Άρης λοιπόν δεν ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Στο πρώτο ειδικά ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Ακούω από πολλούς να λένε για τον Σάσα. Ο Σάσα μέχρι να βάλει τον γκολ έκανε το χειρότερο παιχνίδι στην παρουσία του στον Άρη. Δεν έδωσε μία σωστή πάσα. Μία. Μία σωστή πάσα. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια εργολαβία 4 στα 4, εύστοχος ο Άρης, τι να κάνουμε, κάναν 4 σουτ και βάλαν 4 γκολ. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σου πω γιατί δεν είναι έτσι. Θα σου πω γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί δεν λες λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του ευκαιρία κάνει γκολ. Από λάθος τερματοφύλακα. Λέμε όλοι για τα λάθη του Ζίφκοβιτς. Αν δεν κάνει το λάθος ο Κουέστα να γίνει 0-1 σε εκείνο το σημείο να κοπούν ναι, τα πόδια. Ο Κουέστα όμως σταματάει το 0-2 που εκεί τελειώνει το πανηγύρι. Ναι. Ο Ζίφκοβιτς δέχεται 4 φορές την μπάλα προς τα δίχτυα και δέχεται εισάρτημα γκολ. Πρόσεξε όμως. Πώς τη δέχεται την μπάλα προς τα δίχτυα. Πώς τη δέχεται. Είναι θέμα γιατί αυτό το 4 στα 4 που λέτε προσπαθεί να προσπαθείτε εντός εισαγωγικών προσπαθείτε να καλύψει τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Το ότι βγαίνει τόσο εύκολα στην κόντρα επίθεση ο Άρης με τρεις πάσες και δεν υπάρχει πουθενά κανένας να κόψει τον Γκάμα αρχικά και τον Λάρσον συνέχεια που περνάει το μάτος λες και είναι κόνος ο Λάρσον και κάνει ένα πολύ δύσκολο σουτ στην κλειστή γωνία. Δεν είναι τόσο εύκολο το σουτ. Έχει ευθύνη ο Ζεύκο φυσικά γιατί γι' αυτό πληρώνεται. Δεν είναι ο Τσαλτίδης. Αλλά αυτό που κάνει ο Λάρσον είναι δύσκολο. Γιατί τι κάνει. Δεν το στέλνει στην απέναντι γωνία. Το στέλνει στην κλειστή γωνία το σουτ. Και ήταν ένα πολύ δυνατό σουτ. Και κάνει το 1-1. Ναι, είναι στην πρώτη φάση που κάνει ο Άρης. Και ο ΠΑΟΚ στην πρώτη φάση έκανε το γκολ. Και είναι φυσιολογικό όταν τρως γκολ μετά και παγώνει όλο το γήπεδο να κάνει άλλες δύο φάσεις. Χρήστε, θα είναι σπάνιο γεγονός σε αγώνα ποδοσφαίρου ομάδα με 4 τελικές στην εστία να έχει 4 γκολ. 5 τελικές σύνολο είχε. 4 στην εστία, 4 γκολ. Ο ΠΑΟΚ πέρσι στον Ολυμπιακό όμως χωρίς τελική κέρδισε. Στον Ολυμπιακό. Πρώτα εμείς λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ στάθηκε τυχερός και πήρε ένα μάτς που δεν το άξιζε. Τι ωραία. Δεν λέγαμε όμως ότι ο Ολυμπιακός με έκανε γιογιό και τα λοιπά. Λέγαμε το προσαρμόσαμε στα δεδομένα. Δεν προσαρμόσαμε τίποτα, Χρυσάντε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Τα πάκια τα πασχάλια. Ανάλυση για το προχθές. 1-1. Μετά το 1-1. Το παιχνίδι είναι ισορροπημένο. Έχει την ευκαιρία αυτή που χάνει ο Ζιντέρσκι από το λάθος του Ματίγια. Το σουτ που φεύγει η κόρνερ, που το ακουμπάει λίγο πριν, το ακουμπάει λίγο Κουέστα πάλι. Πόδι, ναι. Μπράβο. Από εκεί έπειτα δεν έχει κάνει φάση. Ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης. Διάβασα πρωτοσέλιδο στη Φόρτσα, διέλυσε στο πρώτο ημίχρονο τον Άρη. Κάτσε ρε. Διέβλυσε μάλιστα. Τι διέλυσε. Λάθος είχε. Ναι, δεν πήρε. Όλοι. Εγώ. Ρε παιδιά. Εγώ στο μέτρο σου δεν τα βλέπω. Παλιά στο μέτρο σου θα το δείξω. Η μανούλα μου. Κράτα το κινητό. Κράτα ακουστικά. Έχουμε χάσει κάτι τέτοια λάθη έχουμε κάνει εμείς. 100 εγώ με τον Κώστα. Καλά ρε Κώστα. Δεν το είδε. Δεν το είδε πρωτοσέλιδο στο μπάσκετ. Είχα φύγει, είχα φύγει. Ρε Χρήστα, δεν σου πάω να κάνει την πρώτη. 400 τέτοια λάθη έχω κάνει. Λοιπόν. Αλλά όχι διέλυσε ρε φίλε. Διέλυσε σημαίνει ότι έχω 15 τελικές. Τον έχω βάλει μες στην εστία. Μετά τη φάση του Βιντέρσκι δεν κάνει φάση. Ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης. Γιατί. Τι αλλάζει. Κώστα, δεν το βλέπεις. Σε είδες τι αλλάζει έτσι κουκουλωμένος που ήσουν από αυτά που έβλεπες. Εγώ βλέπω το Περιστέρι. Αλλάζει ότι ο Ένινγκ κάνει μία κίνηση μαν στο Φερέιρα. Του βάζει τρίτο παίχτη μετά το 20 να μαρκάρει στην πρώτη πάσα του Βαρέλα. Και ο Βαρέλα πετάει την μπάλα 15 φορές πλάγι out. Εδώ είναι η ατυχία εντός αγωγικών του ΠΑΟΚ που δεν παίζει ο Κρέσπο. Γιατί αν ήταν ο Κρέσπο, δεν θα έκανε τόσα λάθη. Είδε όμως, για να λέμε όπως κράζουμε τον Γερμανό που κοιμάται, να λέμε και δύο θετικά. Βάζει λοιπόν τρίτο παίχτη εκεί και γίνεται ισορροπία απόλυτα το παιχνίδι. Δεν ξανακάνει φάση ο ΠΑΟΚ. Και ο Άρης κάνει μια στημένη φάση που πάλι είναι λάθος η τοποθέτηση των αμυντικών του ΠΑΟΚ. Τον έχει χάσει ο Σβιντέρσκι. Κάνει μια πολύ ωραία σέντρα ο Κόρχουτ και βάζει γκολ. 4 στα 4. Δεν έπρεπε να το πετάξει out. Ή έπρεπε να κάνει αυτό που κάναμε τη Λάρισα που χτυπούσα τα δοκάρια. Με 5 τελικές η Λάρισα 2-3 κέρδισε στο Χαριλάου. Τότε δεν λέγαμε όμως με 5 τελικές μπαλάρα ή ΑΕΛ.
ο Άρντα και τέτοια. Γκολ, 2-1. Δεύτερο εμίχρονο, μπαίνει κατευθείαν. Τι να κάνουμε πως Ζήφκοβιτς, παιδιά, θυμόταν τα 7 τα πέρσι. Πάλι στη μένη φάση. Αλλά δεν συζητώ το φίλο μου τον Γιώργο τον Μήνο χαιρετίσματα που είπε επιθετικό φάουλ, δηλαδή ντροπή. Ντροπή, ρε παιδιά, εντάξει. Τον βρίσκει με το πόδι. Το βρίσκει αφού έχει μπει η μπάλα στα δίχτυα, Κώστα. Δεν έχει σημασία. Αλλά ακόμα και έτσι δεν είναι επιθετικό φάουλ. Δεν είναι. Μέχρι και ο Κάκος το είπε. Δεν είναι, όχι. Μέχρι και ο Κάκος. Εντάξει, παραπήγε. Για τα πέναλτι που λένε, ντροπή. Εντάξει. Μψώνει και καλά. Ο επίσημος ΠΑΟΚ δεν είπε τίποτα. Εμείς εκεί να πούμε ότι έγινε πέναλτι. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Γίνεται 3-1 και μετά είσαι τυχερός που είναι μισό μέτρο μπροστά ο Φετβατζίδης. Πάλι όμως και το 4-1 είναι λάθος λειτουργία της άμυνας του ΠΑΟΚ. Είναι ό,τι στο πρώτο γκολ. Και να σου πω κάτι, αυτό το παιχνίδι του Άρη. Ο Άρης αυτό κάνει. Ο Άρης μένει πίσω από την μπάλα και πάει στην κόντρα επίδεση. Τώρα αν ήταν γκάγκες και βγαίναν 5 φορές μόνοι τους με τον τερματοφύλακα και τα χάνανε. Κάποια στιγμή σε αυτά τα μάτια είσαι πιο συγκεντρωμένος. Σε αυτά τα παιχνίδια έχεις προετοιμαστεί διαφορετικά. Παίζεις και στην έδρα σου. Θα το βάλω μέσα, ρε φίλε. Δεν είναι όμως αυτό που λέμε έκανε 4 σουτ, ο άλλος κυριάρχησε δηλαδή στο παιχνίδι και μετά είναι 4-1. Είναι φυσιολογικό να μην κάνει άλλη προσπάθεια ο Άρης. Γιατί να κάνει. Μπαίνει και το 4-2 στο 77, θα μείνεις και λίγο πίσω, ρε φίλε. Να βάλει και 5. Τώρα μην γίνει τίποτα. Να βάλει και 5. Ναι, να βάλει και 5, να γίνει 4-3 και μετά να γίνει το Ελαλαμπέ. Να βάλει και 5. Γύρισε την ομάδα πίσω. Δεν γύρισε την ομάδα πίσω και εδώ είναι το δεύτερο στοιχείο. Ενώ λοιπόν γίνεται το 3-1 και όλοι περιμένουν και το λέμε και εμείς οι έξυπνοι, οι μπαλαδόροι, οι FIFA PlayStation. Καλά, ένας και ένας, καλά ρε. Βγάλω ένα επιθετικό και βάλω τον μπα να κρατήσει το κέντρο πάνω στο παιχνίδι. Εντάξει, και ο κόσμος έχει. Από όλους άκουγα αυτό. Βγάλε επιθετικό και βάλε τον μπα να κρατήσει το αποτέλεσμα. Το 4-2. Και αυτός βγάζει 4 και βάζει 4. Έτσι πρέπει. Και βραχυκλώνει τελείως τον το Φερέρα, ο οποίος βέβαια δικαιολογώ το στέριο που λέει για τον Μπίσεσβαρ. Τι ότι. Μπήκε μέσα, φίλε, και ήταν σαν να ήταν το μάτς 0-3. Μια απάθεια, φίλε, ένα εντάξει, μάτς. Είναι ο τελευταίος που φταίει. Όταν τώρα, μπήκε ο Μπίσεσβαρ, η ομάδα έχει φύγει από το γήπεδο ήδη. Ναι, να σου πω κάτι. Φίλε, είναι πολύ. Από μια εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες. Ποιοι παίκτες. Αυτοί που δεν χαμπαριάζουν. Αυτός ήταν, φίλε, τον έβλεπα με τη μαστίκα. Μετά τον βράδυ ξαναβλέπω το μάτς, τον έδειξε κάτι παιδιά, δεν με θυμάστηκα. Του λέει θα μπω, θα παίξω το παιχνίδι. Είτε είναι 4-0, είτε είναι 0-4, εγώ ποδοσφαιριστής είμαι, θα παίξω. Έχει μια λογική. Αλλά τίποτα εκεί, ούτε να νευριάσει, τίποτα. Και μετά λένε, έχει λέει 12 τελικές ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη ρε παιδιά, οι 12 τελικές, οι 5 είναι στα τελευταία 10 λεπτά, που είναι στα Περιστέρια. Χρειάζεται κανείς δεν προσπαθεί να μειώσει την νίκη του Άρη. Όχι, υπήρξαν κάποιοι που προσπάθησαν. Το 4 στα 4 είναι κάτι που δεν συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, εγώ δεν το έχω ξαναβιώσει. 4 στα 5. 4 στα 4. Δεν μας βάλανε. Οι τελικές σου είναι 4. Δεν μας μετρήσανε το Ιντέγερ. Σε πολεμάνε, ναι. Το Ιντέγερ, φίλε, τελική είναι. Σουτ είναι και τη βγάζει ο Ίγκασον. Δεν είναι τελική. Βέβαια. Και δεν τη γράφουν, ναι. Τότε είναι. Σέντρα από τα δεξιά, σου του τέτοιο, αλλά τη βγάζει ο Ίγκασον. Επειδή την έβγαλε ο τέτοιο. Επειδή την έβγαλε ο τερματοφύλακα. Αφού το έβγαλε ο παίκτη. Στο. Το θυμάμαι τη φάση αυτή. Τη θυμάμαι τη φάση. Μπράβο. Δεν είναι τελική. Μπράβο. Δεν είναι τελική. Εντάξει και το 4-4 δεν είναι κακό, είναι. Δεν είναι κακό. Είναι σπάνιο, ναι. Καταδεικνύει εντάξει. Την κάκη στη μέρα του Ζήφκοβιτς. Είναι σπάνιο, ναι, εντάξει. Εντάξει. Και την αποτελεσματικότητα του Άρη. Εγώ το έλεγα και μετά ο Ζήφκοβιτς. Μπράβο στον Άρη, τι να κάνουμε δηλαδή. Και το Ζήφκοβιτς γιατί υπάρξει τον κράζεται, ρε παιδιά. Κεφαλιά κάνει ο άλλο κεραυνό και πάει στη γωνία του μέσα σε 5 άτομα και μπαίνει. Το πρώτο γκολ που τρώει Κώστα ο ΠΑΟΚ είναι καρμπόν με το περσινό. Δηλαδή. Είναι καρμπόν. Φάζει εκεί από τα αριστερά, αμυντικό βήματα πίσω. Γιατί δεν λες για το Μάτος ότι το περνάει σαν κόνο. Το είπα εγώ. Ότι δεν κάνει ούτε καν τάκλιν. Τον περνάει από δίπλα, παιδιά, όπως περνάω εγώ. Εγώ βλέποντας το παιχνίδι τη Δευτέρα το πρωί, ξανά. Περισσότερο τσατίστηκα με το Μάτος παρά με το Ζήφκο. Ναι, αλλά εδώ που τα λέμε, μετά του φεύγει από κάτω, την πιάνει την μπάλα. Στο σουτ. Ευθύνη και οι δύο. Μεγάλη ευθύνη και οι δύο. Είναι δυνατό το σουτ. Και φυσικά ευθύνη του Ζήφκοβιτς στο 3-1. Εκείνη δεν βγαίνει λε και πα πόλεμο. Εκείνη μόνο φταίει. Το τέταρτο που θα φταίει. Το τέταρτο που φταίει και κράζει το τον Ζήφκοβιτς. Δεν φταίει για το τέταρτο. Τελικά για ποιο φταίει. Φταίει για το πρώτο και το τρίτο. Για το ένα φταίει, φίλε. Για το τρίτο φταίει μόνο. Για το πρώτο φταίει. Το πρώτο γιατί παιδιά είναι δυνατό σουτ. Αλλά δεν είναι ολοκληρωτική δική του ευθύνη. Βέβαια. Μισό λεπτό. Το τρίτο είναι ολοκληρωτική αυτή. Είναι δυνατό σουτ από τη γωνία του και το τρώει. Εντάξει το πρώτο. Και του φεύγει από κάτω, εντάξει. Είναι δυνατό σουτ όμως και είναι μετά από τρίπλα. Το 4 στα 4 λέει το έχουμε ξαναδεί στο πρώτο μάτς του Κούπερ στην Τούμπα. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Δεν θυμάμαι αν ήταν 4 στα 4 ή 4 στα 5. Πάντως το μάτς ήταν κάπως έτσι.
Ότι ο ΠΑΟΚ έκανε, δεν έκανε πολλές ευκαιρίες. Ο Ζήκοβιτς χαρταετό, ο Μάτος επίσης, ο Βαρέλας σαν αριστερό στόπερ για τα πανηγύρια. Η αντιδράση του στο πρώτο μέρος, λάθος πάσα στα 5 μέτρα, γιώμες στο πουθενά. Θυμάσαι, το είπα πριν το μάτς. Τίποτα Βαρέλα. Στο είπα πριν το μάτς. Ο Βιερίνη έμεινε σπίτι του. Ο Λιμιός έμεινε σπίτι του. Ο Βιερίνη. Ναι, έμεινε σπίτι του. Το παλατάκι έμεινε. Έπα τον βγάλει στο ημίχρονο για μένα. Ή το Λιμιό ή το Βιερίνη. Εντάξει. Ο Πάο δεν είχε καμία ενέργεια κακή... από τις τέργειες. Να σου πω κάτι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση και θα σας πω μια εξέλιξη που υπάρχει για το θέμα με τον Βούλγαρο. Ουσιαστική. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει έναν παίχτη όπως ο Μίσιτς, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Νομίζω ήταν όλος ο ΠΑΟΚ μέχρι το 65-70, μετά ίσως και να κουράσει, γιατί νομίζω έπαιζε μόνος του εκεί πέρα. Αλλά και γιατί όντως. Στο πρώτο μήχρονο ήταν καλός μαζί με τον Μαουρίσιο, οι δυο τους. Όντως, μετά έμεινε μόνος του. Γιατί είδε και ο Έν και έβαλε έναν ακόμα, γι' αυτό έγινε μετά το 20. Και αυτός ο παίκτης είναι εκεί από σπόντα. Ναι. Επειδή χτύπησαν όλοι οι άλλοι. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτόν τον αναπληρωματικό, βάλτε τον να παίξει. Και, μια φορά και άρπαξε την ευκαιρία και είναι δανεικός αυτός, έτσι. Είχε και τα λοιπά. Είναι δανεικός, δεν είναι αστέριο. Το ΠΑΟΚ τον δανείστηκε για 1,5 χρόνο, κάτι δείχνει και αυτό. Καλά, ναι. Εντάξει, είδαν κάποια πράγματα, επέλεξε φυσικά. Αλλά στο βαθμό αυτό, τη βοήθεια που έχει δώσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς το Μίσιτς ο ΠΑΟΚ θα ήταν τώρα στο μείον 4 από τον Ολυμπιακό 5. Πρώτος μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ιανουάριο έχουμε. Πλάκα, πλάκα. Έχουμε παίχτες εδώ χαμός για ναι. Να πάρει το πρωτάθλημα. Θα πουλήσετε κανέναν για το Φουφουπού. Θα πουλήσουμε, ναι. Financial Fair Play εννοώ. Ναι. Φουφουπού. Θα πουλήσουμε. Θα πουλήσουμε. Αυτή είναι η δικαιολογία. Το Financial Fair Play. Ποιο να. Θα πουλήσουμε για το Financial Fair Play, Κώστα. Τα έλεγε αυτά ο Καρυπίδης. Στέργιο. Τα έλεγε αυτά ο Καρυπίδης. Ο άφραγκος. Το άλλο. Ότι δώσαμε πριν, λέει, είναι ένα πλήρωτη παίκτες. Τι εννοεί τα πλήρωτη παίκτες. Εντάξει. Για ρωτήστε του λίγο του παίκτες. Κάτι ξέρουν, ρε φίλε. Τι κάτι ξέρουν. Λάσπη. Ελάσπη, ναι. Η του ΠΑΟΚ είναι πληρωμένη. Καφενιακό είναι. Η του ΠΑΟΚ είναι πληρωμένη. Είναι. Είναι αγιαστάριο. Είναι. Ωραία. Μπράβο. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Εγώ ρώτησα το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ γράφουν για τον Άρη και οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ γράφουν για τον ΠΑΟΚ. Ρωτάω κι εγώ. Αν είναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι. Πάμε δηλαδή και Δεκέμβριο. Πάμε κάτω και 10 φύγε πάλι. 31 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, η ανάλυση λοιπόν, ποδοσφαιρικά είναι αυτή. Δεν έχει να κάνει. Ναι, ήταν εύστοχη. Αλλά η ευστοχία αυτή προήλθε από κάποια πράγματα. Και τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε ο Άρης. Τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε ο Άρης. Και τα πολλά λάθη, όπως είπες και εσύ, που έκανε ο ΠΑΟΚ. Το Αΐτο Κάικε. Ο Αΐτος Νταμπλούχος, δεν το ξανακούμε τώρα. Το Αΐτος Νταμπλούχος, ναι, τελειώσαμε. Πάει. Στο πρωταθλητής, δεν πειράζει. Εμείς σας είπαμε ότι το Αΐτο. Back to back πρωταθλητής, τέλειο θα ακούσετε το Μάιο. Το back to back καλό. Το back to back πρωταθλητής. Το back to back είναι ωραίο. Σερί. Και ένα το κλεμμένο. Και αν πάρω και θα του κόψω το πρωτάθλημα, μα χάνω κάθε χρόνο στο κλαδί Βικελίδη. Έτσι. Σωστά και αυτό. Καθαρά προσωπική μου άποψη. Και εσύ βγαίνει στην Ευρώπη, Χρυσάνθη. Πάλεψε για τα playoffs. Θα πάρω το κύπελο φέτος και μετά θα δω τι θα κάνω. Λοιπόν, τι ώρα το μάτσο. Εσύ Κώστα σε ποια κατηγορία παίζει, είπαμε. Πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα, θα μα πει ο Στέλιο για πάω. Το μήνυμά σου ονοματεπώνυμο στο 54526. 5 εισιτήρια θα κληρώσουμε σήμερα για το Κυριακάτικο ΠΑΟ ΚΑΕΚ στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Μαζί μας την πρώτη ώρα ήταν η Dialog. Για όσους θέλετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Ιβέρια, μιλάτε και διαβάζετε άπτυστα γερμανικά. Μπείτε στο dialog.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάρα πολλές παροχές. Ακόμα και η εκπαίδευση είναι 3 εβδομάδων, πληρωμένη και αυτή από την Dialog. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε να πούμε λίγο στο κλίμα του σημερινού αγώνα μεταξύ Όφη και ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ. Αφού το βάλανε 10.30, πάλι καλά. Εσύ λες 9.30 στην Κρήτη. Εγώ που θα πάω αύριο 9.30 στην Ξάνθη. Στα πηγάδια. Όχι στην Ξάνθη, λάθος. Στα πηγάδια. Στην Ξάνθη, παγωνιά. Να φας κλάψο σαλέ. Δεν δίνω λεφτά σε αυτό που το πάρει. Ναι, όχι. Στο σερβιτόρο. Λοιπόν, εδώ μας επιτρέψαμε δεύτερη ώρα. Μαζί μας το καλοκαιράς. Για υπεύθυνο έλεγχο του κινήτου σας, για να είστε ασφαλείς όταν ταξιδεύετε και όταν πηγαίνετε κάθε μέρα σε δουλειά. Ολοκληρωμένο συνεργείο του κινήτου, σέρβις, φωνοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης Κώστα. Με 3 καταστήματα, σίγουρα. Γρηγορίου Λαμπρέτη 27, Τροφή Τριανδρία στο πρώτο, Εσπερίδων 19, Παλαιά Συμμαχική Ροκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη, Μοντανιό Θέρμη, το τρίτο και υπάρχει το καλοκαιράς.gr. Και για όσου πεινάνε από τώρα μέχρι τη μία τα ξημερώματα, 2-3-10-62-85-86. Είναι το τηλέφωνο της κορυφαίας πίτσα της πόλης της πίτσα Mr. Gold. Μισολογείο δύο συσικές, αλλά σας υπηρετεί είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο της πόλης. Πάρα πολλές πίτσες, μεγάλες προσφορές σε μακαρονάδες, πίτσες, πενιδί κτλ. Και φαγητά ημέρας για όσους δεν τους
σου αρέσει η πίτσα. Ξαναλέω 2-3. 10, 62, 85, 86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Λοιπόν, έχουμε αγώνα σήμερα. Δεν υπάρχει και πολύ περιθώριο για τον ΠΑΟΚ να σκεφτεί τα τεράστια λάθη που έκανε στο Κλεάνθης Βικελίδης. 9.30 ώρα σήμερα. Στον Θόδωρος Βαρτελογιάννης ή αλλιώς στο Γεντί Κουλέ. Θα καλησπερίσουμε τον συνάδελφο από το Ηράκλειο, τον Μανώλη Σαρή. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, φίλε μου. Κανόνισε να μην τους κερδίσεις. Κανόνισε να μην τους κερδίσεις σήμερα. Κανόνισε να μην τους κερδίσεις σήμερα. Θα γίνει χαμός, θα ξεφωνηθείς. Δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να είμαι σήμερα στο στούντιο να βλέπω το Χρήσα. Ειλικρινά το λέω. Μανώλη μου. Αν δεν υπήρχε το περιστατικό αυτό με το θάνατο του Βούλγαρου οπαδού και όλο αυτό που έχει ακολουθήσει, πραγματικά θα κάναμε άλλη εκπομπή. Δυστυχώς η εκπομπή πήγε σε αυτό το θέμα. Δεν λέω ότι δυστυχώς πήγε για το θέμα. Δυστυχώς υπήρξε το θέμα αυτό για να πάει. Όταν υπάρχει ένα θάνατο και κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι να πεις, τι πλάκα μπορείς να κάνεις. Έτσι. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή το αναλύσαμε και πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, δεν πιστεύω να μην κερδίσει σήμερα. Κοίταξε, όφηνε σε κακό φεγγάρι. Ναι. Εδώ και... Μεγάλη έκπληξη. Αυτή ήταν, ναι, αυτή ήταν. Μεγάλη έκπληξη. Να πάμε χρονικά λίγο. Αυτή ήταν, πώς ήρθε. Όχι ότι ο Βόλος είναι άσχημη ομάδα, αλλά υπολείπεται από το όφηνε. Σε ποιότητα, σε εμπειρία, σε όλα. Φαντάζομαι ότι λόγω του αγώνα του Πάου Κουντονάρη δεν προλάβατε να δείτε. Όχι, μόνο στιγμιότυπα. Μόνο στιγμιότυπα. Κοίταξε, χρήσατε τα στιγμιότυπα μόνο να δει, θα καταλάβετε ότι ήταν μια μαγική κόρη. Δηλαδή ένα μάτσο που έπρεπε να είναι 2-1-3-1, έληξε 1-2. Ήταν ακριβώς το ίδιο μάτσο, έλεγα, καρμπών χωρίς τα δοκάρια του Άρη με τη Λάρισα. Όταν είχε χάσει ο Άρης από τη Λάρισα μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, ήταν ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή, όπως είχε 100% ποσοστό ευστοχίας, ούτε μπάσκετ να παίζαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα, στη φάση δεύτερο γκολ που πέτυχε εκεί που έχασε ο Κοροβέσης στον Ζωάο, ο Βόλος δεν μπήκε ούτε στην περιοχή του Όφη. Δηλαδή τον γκολ πέτυχε, το έβαλα από κόρνερ και είναι η μοναδική φορά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Όπως η Λάρισα στο Βικελίδης, όντως. πες μου κάτι. Πηγαίνοντας στο Βικελίδης για το μάτς, άκουγα τις συνθέσεις του Όφη Βόλος και μου έκανε εντύπωση το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Όφη. Ο ένας ήταν ο Μαρινάκης, το θυμάμαι. Ο δεύτερος ποιος ήταν, νομίζω ότι και οι δύο δεν ήταν στόπερ. Και μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Γιατί, θα μας πεις και ποιος είναι ο δεύτερος, γιατί την ίδια στιγμή είπε και τους αναπληρωματικούς και άκουσα ότι ήταν ο Νάστος στον πάγκο. Ο Γιαννούλης τον άλλο σε Μανώλη. Ο Γιαννούλης. Αλλά κοιτάξτε, ο Νάστος έχει να παίξει αρκετά παιχνίδια. Το δίδυμο του Γιαννούλη με τον Μαρινάκη το έχει χρησιμοποιήσει ο Σίμος πολλές φορές στην φετινή σεζόν. Ο Γιαννούλης ουσιαστικά είναι μόνιμο στόπερ από πέρυσι. Μετά από ένα μήνα που έπαιξε αριστερό μπακ, τον μονιμοποίησε ο Βέχας στη θέση του αριστερού στόπερ και είναι και πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ο Γιαννούλης είναι ήδη στα 33, το 87, δεν έχει την ίδια κριτικότητα που έπαιξε όταν έπαιξε αριστερό μπακ στην Τρίπολη, στον Ατρόμητο. Δεν έχει την ίδια ταχύτητα, την ίδια οξυδέρκεια. Μάλλον θα το πω αλλιώς, δεν έχει την ίδια κριτικότητα, αλλά επειδή είναι ένας παίκτης που πραγματικά ποδοσφαιρικά το μυαλό του είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχει την δυνατότητα να παίξει αριστερό μπακ και είναι ο βασικός να παίξει αριστερό στόπερ και είναι ο βασικός αριστερός στόπερ του Όφη από πέρυσι. Δεν είναι, δηλαδή δεν ήταν έκπληξη το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Χρήσανθης, γιατί αυτό έπαιξε και με την ΑΕΚ που ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση και δεν δέχτηκε γκολ ο Όφη. Έπαιξε και με την Ξάνθη που επίσης δεν δέχτηκε γκολ ο Όφη. Είναι από τα λίγα μάτσα, δεν κάνω λάθος, είναι τα μοναδικά μάτσα που όχι δεν δέχτηκε γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Γενικά ο Σίμος δεν είναι προπονητής που θα πάει σε εκπλήξεις, που θα κατεβάσει τον Όφη με κάτι απρόβλεπτο σε ό,τι είχε να κάνει είτε με τη διάταξη είτε με τα πρόσωπα. Ο Όφη έτσι κι αλλιώς από το περασμένο καλοκαίρι, επειδή δουλεύει με έναν διαφορετικό τρόπο, προτίμησε να μην πάρει ένα στόπερ από τον αυτό ένα στόπερ που δεν θα ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού του. Έτσι, μετά από αυτή την απόφαση, ο Σίμος υποχρεώνεται να κάνει αλχημίες από την αρχή της χρονιάς στο κέντρο της άμυνας. Τα πρώτα παιχνίδια έπαιζαν ο Νάστος, δεξιός στόπερ, που δεν είναι στόπερ, είναι αμυντικό. Και ο Γιαννούλης, που είναι ο βασικός αριστερός στόπερ του Όφη, συνέχεια δοκίμασε και άλλα δίδυμα στην άμυνα. Γιαννούλης Μαρινάκης, Κουντρουμπή Γιαννούλης,
και πάει λέγοντας. Είναι αυτές οι αλχημίες που κάνει ο Σίμος από την αρχή της χρονιάς, γιατί ο Όφη δεν επέλεξε, κακώς τώρα θα μου πείτε, κακώς. Από την άλλη τώρα ο Γιάννης Σαμαράς που είναι και ο ηθήνονος του ποδοσφαιρικού τμήματος σκέφτεται εντελώς διαφορετικά, το έχει πει και ο ίδιος πολλές φορές, ότι προτιμώ να μην πάρουμε παίκτη από το να πάρουμε έναν παίκτη που δεν θα κάνει στο πλάνο που έχουμε. Ο Όφη τώρα με αυτή την ήττα έχασε ένα πλεονέκτημα που είχε έναντι του Άρη. Εντάξει, έχει κάνει και ο Άρης καλή παρουσία στα τελευταία μάτς. Ήταν ο Άρης, θυμίζω, πριν το, μετά το μάτς ο Όφη, Άρης ήταν 5 βαθμούς κάτω, τώρα είναι 2 βαθμούς πάνω. Ναι. Βέβαια δεν είναι 4 θέσεις. Εγώ να σου πω, το θεωρούσα κομβικό το μάτς με, με τον Βόλο, γιατί ο Όφη είχε μια δύσκολη τριάδα. Έζησε Τρίπολη, Νέα Σμήνη και μετά τον Ολυμπιακό στην εμβόλη μέσα στο Ηράκλειο. Και το θεωρούσα κωμικό το μάτς με τον Βόλο, γιατί αν κέρδιζε θα μπορούσε να κάνει μια κάβα για αυτά τα τρία μάτς. Ναι. Γιατί την ίδια ώρα έπαιζε ο Άρης με τον Πάο που δεν ξέραμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, έπαιζε η Ξάνθη με τη Λάρισα μεταξύ τους. Δηλαδή με νίκη προχθές επί του Βόλου θα κρατούσε μια καβάτζα για τα επόμενα μάτς. Η αλήθεια είναι όμως ότι εγώ επιμένω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για τα πλέον, γιατί βλέπουμε ότι είναι παιδιά 8 ομάδες σε απόσταση 4 βαθμών. Σωστό, δηλαδή η Λάρισα έχασε, είχε ένα βαθμό λιγότερο από τον Όφη, είναι 10η. Ναι. Κοίταξε, έχει ένα προβάδισμα ο Άρης ξεκάθαρα τώρα. Με βάση και το πρόγραμμα, γιατί έκανε μία νίκη σημαντική, είναι στους 25 και νομίζω ότι ο Άρης μπορεί στη Λάρισα κατά κάποιο τρόπο να σφραγίσει την εξάδα. Δηλαδή, αν κερδίσει στη Λάρισα, νομίζω μετά πολύ δύσκολα. Γιατί έχει ένα θεωρητικά πιο εύκολο πρόγραμμα μετά, έχει και Πανετολικούς, Πανιόνιους. Αν και βέβαια ο Άρης σε αυτά έχει χάσει βαθμούς ο Άρης. Έχει πάρει βαθμούς στα ντέρμπι και χάσει αυτά. Θα σου ξαναπώ ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Για μένα είναι πολύ νωρίς για να πούμε για την εξάδα. Γιατί βλέπεις ότι όλες οι ομάδες είναι κοντά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα κριθεί τόσο νωρίς. Θα πάει στις τελευταίες αγωνισίες. Εκτός αν κάνει κάποιος ερή κανένας και ξεφύγει. Εδώ βλέπουμε μια Λαμία που έχει μια ήττα τους τελευταίους τρεις μήνες. Είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι στους 22 βαθμούς. Ναι, μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει το παρασύνιο και εμένα μου αρέσει. Εγώ, παιδιά, βλέπω ότι θα αποφασίσουν και άλλοι τρίτοι ποιος θα είναι στα πλέι-οφ. Γιατί αλλιώς είναι μια εξάδα με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Όφη, Άρη, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και αλλιώς είναι μια εξάδα με Βόλο μέσα, με Ατρόμητο, με Ξάνθη. Δεν θα είναι τα πλέι-οφ ίδια. Το πρώτο σενάριο πρέπει να γίνει για να έχουμε πραγματικά πλέι-οφ. Τώρα με Βόλους και άλλα, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Γιατί προχθές το πρώτο γκολ που τρώει ο Όφη υπάρχει καθαρό χέρι του Λίραντζη. Μη μιλάς για διαιτησία, δεν μου δώσε το πέναλτι με τον Μπα, μέχρι και εσύ θα το έλεγες αυτό. Ναι, αλλά πρόσεχε. δεν έδωσαν και του Όφη ένα καθαρό πέναλτι μέσα στο Καραϊσκάκη. Σωστό. Μανολή, σωστό. Πάμε λίγο στο σημερινό. Θα δώσει ένα σήμερα στον Όφη, πρέπει να δώσει. Κύπελο, ναι. Δεν έχει και βάρ. Ενημέρωσε μας για τις απουσίες λίγο, μια πιθανή ενδεκάδα. Λοιπόν, για το μάτς σημερινό. Κοιτάξτε, ο Όφη είναι αποδικατισμένος, γιατί σε κάθε μάτς κάνει και ένα παίχτη και χάνει και με απίστευτη κατεμιά. Προχθές έχασε το σακό στα 40 δευτερόλεπτα που τράκαρε στον αέρα με τον Κοροβέσκι και πέσει κάταγμα στο ζωγωματικό. Σε κάθε μάτς κάνει και έναν. Είναι πολλά τα προβλήματα. Μια πιθανή δεκάδα που μπορούμε να δούμε σήμερα είναι ο Σωτηρίου κάτω από τα δοκάρια ή ο Γουάλι στο κύπελο. Συνήθως αλλάζει τερματοφύλακα ο Σίμος. Θα το δούμε όμως σήμερα αυτό. Άμυνα θα δούμε πιθανότατα δεξιά τον Μπράουν, αριστερά τον Κοροβέση, Γιαννούλη Μαρινάκη στο κέντρο της άμυνας, Κουντρουμπή ή Στάικο μαζί με τον Νέιρα στα χαφ, μπροστά ο Σιλιανίδης και η τριάδα στην επίθεση πιθανότατα θα είναι ο Φιγκερέντο στην κορυφή που βάζει και τον Σεμέντο τα δύο άκρα. Αλλά σας λέω ότι αυτή η ενδεκάδα με επιφύλαξη, γιατί για πρώτη φορά έχει τόσα προβλήματα Όφη. Και δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα ξεκινήσουν σήμερα. Υπάρχει και το μάτι της Κυριακής με την Τρίπολη. Γενικά ο Όφη έχει ένα πολύ κοντό ρόστερ και το οποίο έχει μικρύνει ακόμα περισσότερο μετά τα προβλήματα των τελευταίων αγώνων. Να περιμένουμε ένα γεμάτο γιατί κουλέ, θεωρείς, ή λόγω καθημερινής ώρας, γιατί και η ώρα δεν είναι και η πλέον κατάλληλη. Δεν ξέρω κατά τότε και το έβαλε 9.30 ώρα. Επειδή έχει ζέστη, για να έχει δροσιάρες η Μανώλη. Ναι, ειδικά αυτές τις μέρες έχει ζέστη και κυκλοφορούμε τα κοντομάτικα. Δεν εσύ λες, αυτό λέγαμε πριν. Εμείς θα πάμε αύριο στα πηγάδια
9.30 ώρα στα πηγάδια στην Ξάνθη, παίξω από την Ξάνθη. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Φίλε, μείον 10 θα έχει. Τα ίδια και εδώ πέρα, τα ίδια και εδώ, θα έχει πολύ κρύο, είχε σταματήσει η βροχή βέβαια, αλλά κάνει πολύ κρύο, παιδιά, είχε 7-8 βαθμούς και για το Ηράκλειο, καταλαβαίνετε ότι με την υγρασία μειώνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Αν ήταν πιο νωρίς το παιχνίδι, θα μπορούσα να σας πω ότι θα έχει κόσμο. Τώρα 9.30 ώρα, βέβαια είναι μια καλή ώρα, τα μαγαζιά έχουν κλείσει, είναι και εργάσιμη ημέρα σήμερα, είναι και το όνομα του αντιπάλου τέτοιο, έχει και Όφη. Είναι στόχος, Μανώλη, είναι στόχος για τον Όφη. Το κύπελο, ναι, δηλαδή, όχι. Είναι στόχος. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι Όφη, ομάδα τον Όφη, τον Άρη, που θέλουν να μπουν στα πλέον και να διεκδικήσουν την έξοδο στην Ευρώπη, θα παρατήσουν το κύπελο. Όφη, ουσιαστικά δύο ομάδες δεν ήθελε στην κλήρωση των Ολυμπιακών και τον Πάου, που έκανε στο Πάου. Τον Άρη τον ήθελες δηλαδή. Τον Άρη τον ήθελες δηλαδή. Τον Άρη, γιατί ρε Χρήστα, δεν το λέω υποδημητικά για τον Άρη, αλλά αυτή τη στιγμή ο Πάου και ο Ολυμπιακός όπως συνέχεια είναι φαβορή. Καλά, εντάξει, δεν είπα εγώ. Δεν είπα όχι, αλλά νομίζω ότι ούτε ο Άρης θέλει τον Όφη, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Ούτε ο Πάου τον ήθελε. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Ούτε ο Πάου τον ήθελε τον Όφη. Νομίζω ότι ο Όφη ήταν η ομάδα που δεν ήθελε κανένας από τους πρώτους 8. Ναι. Δηλαδή ο Όφη ήταν ο πρώτος από τους 8 δεύτερους, ας πούμε, να το πω κάποιος έτσι. Και μετά ήταν η Ξάνθη. Είναι διπλά μάτς, ξέρετε τώρα, σε διπλά παιχνίδια, σε ένα μονό μπορεί να γίνει το λάθος. Εγώ θεωρώ, φίλε, ότι ο Όφη μεγαλύτερη ζημιά μπορεί να κάνει μέσα στην Τούμπα με τον τρόπο που παίζει. Αλλά δεν είσαι λίγο αδύναμος εκτός έδρας, είναι η αλήθεια. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω με βάση ότι είσαι πάρα πολύ καλό στην κόντρα επίθεση. Έχει ταχύτητα η ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο Όφη δεν πήρε παραπάνω βαθμούς. Δηλαδή έχει πάρει στον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Εκπληκτικό είναι. Αυτή είναι η μοναδική βαθμή που έχει πάρει Όφη. Δεν έχει πάρει άλλο εκτός έδρας. Ο λόγος είναι ότι ο Όφη εκτός έδρας είναι μια πολύ soft ομάδα. Και μόλις δει τον αντίπαλο να παίζει ξύλο, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Δεν μπορεί να δώσει το δικό του ξύλο μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή στη Λάρισα προηγήθηκε 2-0. Αν ήταν άλλη ομάδα θα κλεινόταν πίσω, θα παίζει ταμπούρι, θα το παίρνει το ματσόφι. Επέλεξε το 2-0 να παίξει φουλ επίθεση και να το χάσει. Το Περιστέρι τα ίδια που το χάσε στην τελευταία φάση του αγώνα με το μπάζερ πίτερ του Γιακουμάκη. Αλλά γενικά ο Φίκ τόσο έδρας είναι μια soft ομάδα και εγώ την εξήγηση που δίνω είναι ότι είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα και αν δεν έχει παίκτες προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο, ειδικά στα εκτός έδρας, δεν μπορείς να επιβάλλεις το ρυθμό σου. Παρότι η εικόνα του Όφη σε πολλά εκτός έδρας μάτς δεν ήταν για να χάσει. Στο Περιστέρι, στη Λάρισα, άξιζε να πάρει κάτι βάσει της εικόνας που παρουσίασε. Όμως δεν έχει ακόμα τους παίκτες προσωπικότητες. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα, Χρήσανθε. Δεν είναι Όφη ακόμα έτοιμος, για να τα λέμε όλα, δεν είναι ακόμα έτοιμος Όφη να διεκδικήσει την είσοδο στα play-off, αγωνιστικά μιλώντας πάντα. Γιατί ποδοσφαιρικά είναι παράτερο αυτό που έχει κάνει. Μην ξεχνάμε ότι τον περασμένο Μάιο για δευτερόλεπτα θα παίζει Super League 2. Ναι, σωστά. Δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη και ειδικά όταν είναι μια ομάδα Όφη που δεν κάνει μεταγραφές εκατομμυρίων, δεν χτίζει budget 4-5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το πάει βήμα-βήμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μανώλη. Καλή επιτυχία το βράδυ, να ευχηθούμε, καλή Κώστα. Καλή χρονιά. Με υγεία. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Μανώλη, θα δείτε το Ηράκλειο. 7.30 σήμερα Βόλος Ατρόμητος. 9.30 Όφη ΠΑΟΚ. Σε αυτό το Βόλος Ατρόμητος, Κώστα. Στο να πω, έχω μια αγωνιστική που ξεφτυλίστηκε ο Ολυμπιακός για ακόμα μια φορά. Χρήσανθε. Γιατί? Τι έκανε? Οι φωνές του για τον Παπαπέτρου αποδείχτηκαν για γέλια. Μια χαρά τον Παπαπέτρου. Στο είπα από την αρχή. Ναι. Και φυσικά όλη αυτή η ρητορική του, πάλι ευνοημένος Ολυμπιακός, τρίτο μάτς που υπάρχει αλλίως αποτελέσματος υπέρ του Ολυμπιακού. Το πρώτο ήταν δύο, θα πω εγώ, αντί δεν θα βάλω μέσα με τον Όφη, γιατί όντως το πέναλτι που δεν δίνεται στο Σεμέντο είναι στο 32, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλίωση. Αλλά όταν μιλάμε για το πέναλτι του Αστέρα Τρίπολης που δεν δίνεται στον Παράλες στην Πρεμιέρα, μία αλλίωση αγώνα. Και η δεύτερη αλλίωση έγινε στο Καραϊσκάκι, όπου δεν θα πω ότι δεν δίνει δύο πέναλτι, δεν δίνει το δεύτερο πέναλτι στο Μακέντα με 0-1 ο Παναθηναϊκός. Λέω εγώ ότι δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω το πρώτο είναι περισσότερο. Το δεύτερο είναι που πατάει ξεκάθαρα. Το πρώτο, το πρώτο έχει δίκιο και ο Κάκος, ότι πρώτα διώχνει την μπάλα ο αμυντικός του Ολυμπιακού και μετά βρίσκει το πόδι σαν φυσική συνέχεια του ποδιού. Μπράβο. Αλλά το δεύτερο το πατάει κανονικά σαν να σβήνει τσιγάρο. Ο Τάσος ο Κάκος όταν έγινε ακριβώς το ίδιο στο ΑΕΚ Άρης,
όπου ο Ρόζ έδιωξε την μπάλα και μετά πάτησε τον Σιμόες. Γιατί είπε ότι είναι πέναλτι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Έτσι είπε. Δεν το άκουσα, δεν έχω άποψη. Γιατί κακώς δείχνουν τα μάτς πέρα τον Πάγο του Ολυμπιακού, τα δείχνουν η ώρα μία και μία μισή και δύο και δεν προλαβαίνω να τα δω. Νιστάζω. Υπάρχει replay TV στο κόσμο τέλος. Θα δω το replay και θα σου πω. Πάντως, εγώ εκεί τα βλέπω. Ο Ολυμπιακός ξεφτυλίστηκε για μία ακόμα φορά. Αυτό πάντως είναι. Δεν μπορεί είναι να το μαζέψει κανένας. Χρειάζεται. Όταν βγαίνει πάει και λέει είναι στημένο το πρωτάθλημα. Να. Και ο κύριος Σιμιτζόγλου είναι στη χώρα μας, δεν είναι. Είναι άδεια. Ναι. Εντάξει. Για να ξέρουμε ποιοι δυναμητίζουν το κλίμα και να μην βάζουμε κάθε φορά η τοξικότητα, οι δύο μεγάλοι Ολυμπιακός ΠΑΟ κτλ. Είναι μόνο Ολυμπιακός κατά με. Εντάξει, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγάλει από τη Μίγα Ξίγκη και να επηρεάσει πρόσφατα καταστάσεις και να βάλει μετά τον πεθερό της Δούκης αστυνομικού να λέει ότι δεν μας βοηθήσει η Δυσσία. Λέει μια χαρά, πεντακάθαρη νίκη. Τη Δούκη αστυνομικού γιατί την μπλέκεις τώρα. Επειδή είναι ωραία. Για κατάλαβε ο κόσμος για ποιο μιλάω. Για να μην πω κάτι άλλο που τον έχει συνδυάσει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, όταν λοιπόν ακούς τον φανατικό φίλαθλο αγαπητό σε όλους να λέει ότι ήταν μια πεντακάθαρη νίκη. Εντάξει, και τι έγινε. Γελάει όλοι οι φίλοι. Το θέμα δεν είναι όμως ότι γελάει, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει τη δουλειά του. Ναι. Και το βάρ το είδε ο Κιστράνης το δεύτερο πέναλτι, δεν θα πω εγώ για δύο πέναλτι, και πέταξα το σου λέει πάμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Γιατί προφανώς το bullying πιάνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δίνουμε 5 εισιτήρια, έχετε ακόμα 20 λεπτά και γεμάτα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Κυριακή στις 7.30. Πάμε στο διάλειμμα να γυρίσουμε λίγο να ασχοληθούμε με το μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο. Έχετε ακόμα 10 λεπτά τουλάχιστον, μπορεί και λίγο παραπάνω για τα 5 εισιτήρια του Κυριακάτικου ΠΑΟΚ ΑΕΚ Τούμπα στις 7.30. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Λοιπόν. Εντάξει, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα στο κινητό μου κτλ. Σε σχέση με το αν τα παιδιά μας να φοράν φανέλες, είτε του ΠΑΟΚ είτε του Άρη. Και ως προέκταση αυτό που λες, ότι κάθε βράδυ βλέπουν έναν ΠΑΟΞΙ στη Μαρτίου, ξύλο. Βλέπουν έναν Αριανό. Όχι, δεν τη βλέπουν. Τι. Παίρνουν τηλέφωνο. Δίνουν ραντεβού κάθε μέρα. Πέρα από αυτό. Υπάρχει και αυτό. Φοράει ο άλλος φανέλα. Θα πάμε εκεί. Ψάχνονται. Λένε θα πάμε εκεί εμείς αύριο. Δεν δίνουν ραντεβού. Υπάρχουν και ραντεβού. Υπάρχουν και ραντεβού. Ραντεβού, όχι οι μεν με του ΔΕ. Ναι. Ραντεβού οι μεν για να πάνε στου ΔΕ. Ναι. Ναι, όχι. Και αντίστοιχα οι ΔΕ να πάνε στου μεν. Όπως έγινε στην Κρίνη, δεν έγινε πριν 20 μέρες. Πότε δεν έγινε απεριστατικό. Πριν 15 μέρες δεν έγινε πάλι στη Χαριλάου. Γίνονται συνέχεια αυτά τα πράγματα. Πάμε και στον μπάσκετ. Λοιπόν, η επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης είναι ότι θα σταθεί και νομικά στο πλευρό τη οικογένεια του Βουλγαρού. Θα ορίσει δικηγόρο δικό τη η ΠΑΕ ως πολιτική αγωγή, ώστε να μην συγκαλυφθεί τίποτα στην υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι ότι θα πάει και νομίζω ότι πρέπει να πάει μέχρι τέλους το συγκεκριμένο θέμα και το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε τον Νίκο. Δεν τον έχουμε ακόμα. Σε λίγο θα τον έχουμε. Αύριο θα έχουμε εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής. Κώστα, είναι Σάββατο. Σάββατο 6 παρατέταρτο. Ωραία. Σάββατο 6 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Σάββατο 6 παρατέταρτο. Ναι. Κώστα, παίζω στη Λάρισα. Καλά να περάσει. Τι 6 παρατέταρτο. Και Λάρισα ΠΑΟΚ παίζει τον μπάσκετ. 7.30 παίζω. 7.30 παίζω. Αργά παίζει. Τι αργά. Α, θα πάω στο μπάσκετ, θα πάω να δω μετά το. Θα κάνει χρυσές δουλειές στο κυλικείο του Αλεξανδρίου. Θα δουν όλοι και το ΑΕ Λάρις. Γιατί εισιτήρια δεν θα μας δώσει ο φίλος μου Κούγιας, ο οποίος κάνει εκπληκτικές δηλώσεις. Oh. Φοβερές δηλώσεις. Πρέπει να διαβάσω την ανακοίνωση. Να μην χάσει. Γιατί, ρε φίλε, κατά τη Ξάνθης είναι. Και λέει στον Ιβά να του μαζέψει. Δεν είπε κάτι κατά του ΠΑΟΚ, κατά τη Ξάνθης, κατά του Πανόπουλου. Κάτι αν κρίνει φοβερές τις δηλώσεις του Κούγια, έχει θέμα, Χρήσανδε. Καλά, δεν λέει. Δεν είναι... Αν τις κρίνει φοβερές. Φίλε, είναι φοβερές οι δηλώσεις. Εγώ τις κρίνω η αποθέωση της γραφικότητας. Καλά, οι άλλοι το λένε Σουζάνα. Οι άλλοι το λένε Σουζάνα, του βάζουν να πέσει Σουζάνα στα μεγάφωνα κτλ. Γιατί. Δεν σου πω ότι η Ξάνθης είναι νορμάλ και. Εντάξει, και οι δύο έχουν ξεπεράσει τα όρια της γραφικότητας. Να πέσουν όλοι, Κώστα. 100%. Λοιπόν. Και πώς γίνεται ο Άρης να παίξει Ξάνθη, Λάρισα, Ξάνθη. Με αυτούς τους δύο δηλαδή που πλακώνονται ενδιάμεσα. Λοιπόν, δεν βλέπω Μοσχοβίτη. Μάλλον έχει τρελαθεί με τον Σόρτερ. Ο οποίος στο Ιβανόφι μου έβαλε 2 πόντους. Όχι, δεν έβαλε 2 πόντους. 13 έβαλε, αλλά όλα στο τέλος. Σε σημείο που είχε το μάτς κρυφτεί. Στο τέλος, ναι, αδιάφορα. Από το πουθενά βγήκε το παιδί αυτό και μπράβο του. Θα είχε φοβερά τίποτα. Παιδιά, μια χαρά σκόρερ είναι. Ναι. Ο Μπράουν, εμένα δεν μου άρεσε, παιδιά. Μια χαρά είναι ο Μπράουν. Έβαλε 2 τρίποντα από τα 9,5 μέτρα, τελείωσα ψυχολόγητα, αλλά τα βάλε και γι' αυτό λέμε α, μπράβο ναι, κτλ. Ναι,
Την ίδια στιγμή. Εντάξει, είναι καλό παίκτη. Χρήσα, δεν είναι παίκτη. Πέντε ελεύθερο και τα χάσε. Είναι παιγμένο. Απλά εγώ νομίζω ότι γενικότερα είναι μια κίνηση που. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ ήθελε δύο τέτοιου παίκτε. Μην κοιτά τώρα που έβαλε. Και δύο ήθελα. Ναι, γιατί ψηλό δεν θε. Και ψηλό θέλω. Θα πάρει και ψηλό τώρα, ναι, ή πήρε και χάλασε. Δεν πήρε το 4-5. Δεν έχει χαλάσει ακόμα. Το Τζάπμαν. Από την Ιταλία γράφουν ότι είναι θέμα χρόνου να έρθει στον Πάοκ. Να πληρώσετε το buyout το 15.000 ευρώ και να έρθει στον Πάοκ. Λοιπόν, για του Αριανού να πω ότι ο Άρης πέρα από τον Πάοκ κυνηγάει ουσιαστικά τον Ιωνικό, ο οποίο έφυγε και ο Χαραλαμπόπουλο πλέον. Και ο Μπάρτ θα φύγει. Και ο Μπάρτ θα φύγει. Ελπίζω να φύγει πριν τον Άρη. Κυνηγάει τον Ιωνικό. Κυνηγάει τον Ιωνικό. Α, βλέπετε ότι έχει φτάσει. Έχει 7. Ωραία. Εγώ διαβάζω ένα blog του Παπαδογιάννη στον Καζέτα. Μπράβο, χθες, που, ναι, και τι λέει. Το οποίο στην ουσία είπε ότι είναι στημένο το πρωτάθλημα. Α. Όχι Κώστα, το έγραψε Κώστα με στοιχεία. Και είπε ότι ομάδες συγκεκριμένες στείνουν τα μεταξύ τους παιχνίδια και θα τα γράψω όλα αν πέσουν ο Πάοκ και ο Άρης στο τέλος που δεν συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι. Με γράφει ότι στείνουν τα παιχνίδια με τέτοιο τρόπο ώστε να χάνουν και με τις διαφορές. Τώρα στο γράψει. Το γράψει. Και μετά τι. Και στο ίδιο κείμενο λοιπόν που λέει θα τα γράψω όλα, ναι, από κάτω γράφει. Μάλλον το ξανασκέφτομαι. Γιατί να το γράψω, για να με βρουν σε κανένα χαντάκι. Δεν γράφω τίποτα. Πολύ ωραία. Ωραία. Παρ' όλα αυτά γράφει ότι είναι στημένο το πρωτάθλημα και ότι οι συγκεκριμένες ομάδες κάνουν αυτό το κύκλο μεταξύ τους. Ότι γίνονται μυστήριες νίκες. Ναι, αλλά ένα site μόνο έγραψε το όνομα. Το Λαμπαοτάρης. Μόνο ένα. Ποιο? Όχι. Ποιο. Όχι. Να, γι' αυτό σε φέραμε, για να το διαφημίζεις εδώ. Το νέο όνομα που μπαίνει στο χώρο. Το νέο όνομα. Του μπάσκετ που μπήκε στο χώρο. Μα που μπαίνει στο χώρο. Ποιο? Και που έχει εμπλοκή με διάφορα. Ποιο? Που εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση. Ποιο. Ο Τσακογιάννης. Α. Όχι, το γράφει το Τσακογιάννης. Το γράφει. Ναι, το όνομα το γράφει. Δεύτερος Νίκο μου το έγραψες. Το γράφει και μου έκανε εντύπωση και, και έλεγα είναι ο ίδιος με το. Είναι ο ίδιος με το. Αυτός που έχει καταδικαστεί. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Έχει καταδικαστεί δεν το ποδόσφαιρο. Δεν παρακολουθώ την. Κάτσε να βγάλουμε τον Κούγια να σου πει για τον Τσακογιάννη. Όλοι άλλα δόθηκαν. Λοιπόν. Λέω λοιπόν εγώ τώρα, ας πάνε οι πρόεδροι. Τον ΚΑΕ, Χρυσανθέ. Ναι. Ο δικός μου, ο Δρακόπουλος. Ναι, ο άνθρωπος είναι άγιος, πιο άγιος από το Φωτοστέφανο. Πιο άγιος από το Φωτοστέφανο, νομίζει ότι τέλος πάντων. Κάτσε μη κοιμάζα να μείνει στην κατηγορία. Α, γι' αυτό. Μα γι' αυτό δεν θα μείνει αν δεν μείνει. Γιατί είναι πιο άγιος από το Φωτοστέφανο. Ας πάνε λοιπόν οι πρόεδροι αυτοί, οι άγιοι, γιατί υπάρχουν και άγιοι, δεν υπάρχουν μόνο διάβολοι. Στον Αυγενάκη. Έχει δουλειές. Έχει, ναι, όντως. Ανέβασε μια φωτογραφία από την Κρήτη. Ας πάνε στην ΕΟΚ, που πηγαίνουν όλοι από μόνοι τους. Ας πάνε όλοι μαζί και να τους πούν, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Τι πρωτάθλημα είναι αυτό. Ο φίλος μας ο Γαλατσόπουλος δεν θέλει να χαλάσει το πρωτάθλημα. Να μην λέει ότι επί των ημερών του, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ενώ όλη η πιάτσα βοά. Βοά η πιάτσα, βοά. Όλοι οι φίλοι μου οι Αθηναίοι, εκτός από τον Παπαδογιάννη που είπες Χρύσανθε τώρα, λένε όλοι διάφορα και αφήνουν σπόντες, έτσι, εμείς τα λέγαμε τότε, αλλά τι έγινε παιδιά. Εδώ εγώ τα ξέρω, Κώστα, που δεν είμαι στο χώρο. Μαζευτείτε οι πρόεδροι, οι όσοι νιώθετε ότι δεν έχετε καμία σχέση με αυτή τη βρωμιά και πάτε στην ΕΟΚ και πάτε στον Υπουργό, πάτε στην αστυνομία, πάτε κάπου τέλος πάντων, προστατέψτε την επένδυσή σας. Αυτά. Ο Πάοκ με την νίκη που έκανε και υπερκάλυψε τη διαφορά του πρώτου αγώνα, η οποία ήρθε, λέω εγώ, ελέω ψαριανού. Έχω δει το φάουλ 18 φορές, δεν υπάρχει φάουλ στο Τζόχλα, δεν πειράζει. Χρήσατε τι λέει, ρε. Άλλωστε, ο Άρης θα ήταν ήδη πεσμένο, θα δεν είχε εκείνη την νίκη, που μπορεί και να κέρδιζε όντω, γιατί το μάτι ήταν. Αυτό το λέω στου φίλου του Πάοκ, το μάτι ήταν ισόπαλο. Με εξαίρεση εσά, όλοι είπαν ότι είναι φάουλ. Με εξαίρεση εσά. Και το είπε και μάλιστα στο στούντιο ο Γκόντα. Ο οποίος είναι κόντρα στον Άρη, που ξέρει πολλά. Την ώρα γίνει η εκπομπή τη ΕΡΤ. Ο διαιτητής είναι πεντακάθαρο φάουλ. Το λέει επίτηδες γιατί είναι εκτός των αγώνων και το λέει επίτηδες γιατί είναι κατά τη ΕΡΤ. Πεντακάθαρο φάουλ. 2,7 με το σκόρ ισόπαλο. Μην το βάζει αυτό ως επιχείρημα. Δεν υπάρχει επαφή. Δεν σφυρίζεται, παιδιά. Είναι φάουλ, αλλά δεν σφυρίζεται. 2,7 δεύτερα. Εγώ το βάζω. Ούτε καν φάουλ, Κώστα. Εγώ το βάζω. Εδώ σφύριξε φάουλ στο. Με τον Προμηθέα την τάπα! Άσε. Και μου λέτε τώρα και το φάουλ του Κόντα και μου λέτε τι βγήκατε να πείτε! Το είπα εγώ. Εγώ το είπα. Εγώ και πάστε με τον Προμηθέα! Τάπα, ρίχνει και του δίνει φάουλ! Εκεί μάλλον στο γραφείο με κάποιου άλλου φίλου μου την ομάδα, μαλώναμε για το φάουλ. Και λέω καλά, δεν το βλέπει, λέω τον κόβει από πάνω. Τέλος πάντων, τελείωσε. Μπράβο παιδιά. Στον Σόρτερ, μπράβο στον Μπράβο και στον Σμιθ. Μπράβο, όντως. Και ο Μπέστα έκανε κρίσιμα τρίποτα
που τον έκραξα. Τα βάλε όμως. Σε πολύ έτσι κομβικά σημεία του αγώνα, από την δεξιά γωνία. Ο Άρης χρήσανθε πολύ αργά πόδια, ρε φίλε. Πώς θα σωθεί αυτή η ομάδα, δηλαδή θα κερδίσει τον Ηρακλή και τη Λάρισα που έχει δύο μέσα. Λοιπόν, πω και τι, με πέντε δεν σώζεσαι. Ορίστε. Διαβάζω το αγαπημένο μου site που λέει και ο Στέργιος, το 10.gr. Έλεος ρε. Έχει αναρτήσει τα έγγραφα της μεταγραφής Ζίφκοβιτς από την Ξάνθη στον ΠΑΟΚ. Ναι και. Και σημειώνει ότι η υπογραφή του συμβολαίου του Ζίφκοβιτς με τον ΠΑΟΚ, ναι, και έχει και την υπογραφή, ναι, και τα λοιπά, έγινε στις 6 Φεβρουαρίου του 2019. Πάρα πολύ ωραία. Ο παίκτης δηλαδή υπέγραψε στον ΠΑΟΚ στις 6 Φεβρουαρίου του 2019, όπως είχε δικαίωμα να κάνει, ναι, από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος υπέγραψε στις 6 Φεβρουαρίου του 2019, ναι, και το ήξερε και η Ξάνθη, γιατί ενημερώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 2019. Μας στέλνει εδώ και όλα τον Νίκο, ναι. Α, ναι, πού τόσο. Να τον πάρω. Ναι. Ε, δεν το βλέπω. Ανάτος. Λοιπόν. Ενώ λοιπόν υπέγραψε 6 Φεβρουαρίου του 2019. Ανακάλυψε διαμάντι πάλι ο Ξάνθος. Πούλιτζερ, πάμε. Εσύ πες ότι δεν είναι διαμάντι. Πούλιτζερ, πάμε. 6 Δευτέρα. Μα ο ίδιος το λες, Χρήστα. Έχει δικαίωμα να απογράψει όπου θέλει. Ναι, περίμενε να τελειώσω το σκεπτικό. Πες μας, άντε, πει, μιλάτε. 6 Φεβρουαρίου λοιπόν ο τερματοφύλακας της Ξάνθης, ναι, υπέγραψε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Το ξέρει η Ξάνθη, το ξέρει ο παίκτης, το ξέρει και ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και 31 Μαρτίου, oh, αυτόν που υπέγραψε στον ΠΑΟΚ, ναι, τον βάζει και παίζει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πω. Εσύ πες ότι δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Πόσο έληξε το μάτς. Δες το φάουλ. 0-2. Εντάξει, δεν είχε σωστή ορατότητα. Δεν έβλεπε, ρε Χρυσάφε. Δεν έβλεπε καλά. Δεν έβλεπε. Εσύ πες ότι δεν υπάρχει θέμα. Επίσης, oh, ο Μελιόπουλος είναι ο μοναδικός δανεικός παίκτης του ΠΑΟΚ σε ομάδα, ναι, ο οποίος έπαιξε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε κανένας άλλος. Σε όλους υπάρχει όρος να μην παίζουνε. Ναι. Ο Μελιόπουλος είναι ο μόνος δανεικός παίκτης, ναι, ο οποίος έπαιξε κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ίδιο παιχνίδι. Το οποίο παρεπιπτόντως η Ξάνθη έδωσε όλο το γήπεδο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε αντίθεση φυσικά με το τι έγινε σε άλλα παιχνίδια. Έρε Χρυσάθε. Είπα κάτι ψέματα. Εντάξει. Νίκο, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ήρωα. Καλησπέρα. Καλό στο σώμα. Ανακαλύπτει ο Χρύσανθος τον κόσμο. Ανακαλύπτει τα σύνεφα. Δεν πέφτω καθόλου από τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει όλα αυτά που λέμε εμείς κατά καιρούς να επιβεβαιώνονται. Είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Προτείνω, Χρήστα, να χαρίσει την νίκη που κάνει μια φορά στα 10 χρόνια. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Γιατί έχονται δύσκολες στιγμές για σένα. Άντε, και το σύλλογό σου. Και εσύ μια φορά, και εσύ μια φορά στα 10 χρόνια με κέρδισες. Δύσκολα, Χρήστα, 3 νίκες έχω. Στα 10 χρόνια. Τρεις. Πότε είναι η άλλη. Πότε είναι η άλλη. Ωραία, ας μας πει λίγο. Με τον Μπρίγιοβιτ. Πότε είναι η άλλη. Μία αυτή είναι. Μία, ναι. Και αυτός μία έχει. Ο προπαγανδιστής. Νίκο, πες μας για τον μπάσκετ. Οι άλλες δύο πότε είναι, φίλε. Το 10 κέρδισες. Παιδιά, βγείτε από το στούντιο λίγο να μιλήσουμε. Ναι, ναι. Δώσε μας μια ώρα εκπομπή μπάσκετ να κάνουμε το βράδυ να γίνει πάρτι. Τι μπάσκετ να κάνεις. Έχεις ρίξει τις δύο ομάδες, πας να ρίξεις την τρίτη. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Δεν έχει πολύ άδικο. Σε αυτό δεν έχει άδικο, όντως. Ακού λίγο. Μην ανησυχείτε, θα γίνει αναδιάθρωση. Σας το λέω σήμερα, γράψτε. Κώστα, πότε είναι. Παιδιά, εγώ το έγραψα από το Σεπτέμβριο. Τι αγχώνεστε, δεν θα πέσει κανένα. Μην αγχώνεστε, δεν θα πέσει κανένα. Πάμε. Λέτε να γίνει έτσι δουλειά τελικά. Έτσι θέλει ο Χρήστατος, γιατί η ομάδα είναι με το ένα πόδι στην Α2. Όντως. Ας πάμε στη δικιά μας, Νίκο. Ναι. Που πήρε μια ανάσα. Η οποία φωνάζατε. Συγγνώμη, η οποία φωνάζετε αντίο-αντίο στην Α2, ενώ είστε σε θέση Α2. Σε θέση Α2 είστε κι εσείς. Από λίγους φωνάχτηκε. Στο γήπεδο ήταν. Από λίγους ο νεκρός. Από λίγους το Α2. Εντάξει, ποιοι φωνάζατε στο γήπεδο. Οι άλλοι όλοι καθόσατε και βλέπατε. Είχε πολύ κόσμο. Νίκο, για πες μας λίγο το ρεπορτάζ. Ωραία, η ομάδα παίζει σήμερα μάτσε. Ναι. Σοβαρά. Φίλε, διάβησα. Τι μάτς. Τι λες. Νεπτούνας. Άσε μας ρε φίλε, παίζουμε με τον Όφη τώρα. Άσε μας τώρα κι εσύ. Όχι, όχι, πες Νίκο, πες. Εντάξει, υπάρχει ένα παιχνίδι σήμερα σε 7 η ώρα με την Νεπτούνας. Πού. Εκεί. Στην όμορφη Κλαϊπέντα. Εδώ στην κοντινή Κλαϊπέντα. Ένα λιμάνι και της Λιθουανίας. Πολύ ωραίο. Όλοι για τον Αγγέλου δουλεύουν. Ακριβώς. Το θέμα είναι να βγει αυτό το παιχνίδι σήμερα, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ. Οκ, θεωρητικά έχει ελπίδες για το Champions League, αλλά νομίζω ότι εδώ που είναι πλέον δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τον απασχολήσει. Ναι. Η διοργάνωση και ειδικά αυτό το παιχνίδι που είναι ανάμεσα στο παιχνίδι με τον Άρη και στο μάτς του Σαββάτου με τη Λάρισα. Το θέμα είναι να βγει όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες και εννοώ και την κούραση. Βέβαια. Που μπορεί να προκύψει σημαντικό ταξίδι. Το καλό είναι ότι είναι Τρίτη, οπότε και αύριο να τη χάσει ο ΠΑΟΚ την ημέρα που ουσιαστικά θα χαθεί. Τι χάνει. Όντας στο δρόμο θα έχει δύο προπονήσεις. Θα έχει δύο γεμάτες μέρες μπροστά του, ναι, για να εντάξει. Για να και το σημερινό νομίζω σαν προπόνηση θα το δει. Δηλαδή, μόνο που πήγε Χρήσανθε όμως χάνεις τη μέρα. Δύο μέρες χάνεις. Ναι, οκ. Χάνεις κάποιες μέρες προετοιμασία. Νομίζω το σημερινό είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε λίγο και τον Μπράουν έτσι με την ομάδα περισσότερο, γιατί ήταν ξεκάθαρο το Σάββατο ότι
εντάξει, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ο ίδιος είπε ότι χρειάζεται μια εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος σε μια εβδομάδα κι εγώ. Αλλά... Και, βάλε δύο τρίποντα από τα 9,5 μέτρα. Σαν να βλέπω τον Ντάριους Ουάσιγκτον ακριβώς. Και με εμάς έτσι είχε βάλει. Κάτι τριποντάρις είχε βάλει. Εντάξει, λίγο, και μετά. Λίγο θέμα του... και μετά βελτιώθηκε. Τι, της φυσικής κατάστασης λες. Ναι, αυτό είναι. Και λίγο να βρεθεί έτσι με τους συμπαίχτες του, έτσι. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα το σημερινό μπορεί να βοηθήσει σε αυτό για να είναι το Σάββατο σε όσο θα δω καλύτερη κατάσταση. Γιατί το Σάββατο είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Λάρισα το Σάββατο και θα βάλει 15 τρίποντα για να το κερδίσει. Έτσι. 101 είναι δύσκολο να βάλει. Ναι. Η Λάρισα είναι καλή. Πολύ καλή. Τι καλή, ρε φίλε. Κερδίζει με στον Προμηθέα 15 πολύ πόντους. Καλή. Κερδίζει με στον Προμηθέα 15 πόντους. Και 20 με στο Λαύριο. Ναι, είναι δυνατή σε πολλά πράγματα μάλλον η Λάρισα. Νίκο, όπως τα έχεις υπολογίσει, είναι must win το match της Λάρισας ή δεν χάνεται και ο κόσμος? Όχι, όχι, δεν είναι must win. Πώς όχι ρε Νίκο, όχι ρε. Κάτσε ρε, τα εντός είναι must, έχει δίκιο τα εντός. Όλα τα εντός είναι must win. Ό,τι πάρεις εκτός έδρας είναι καλό. Πόσο έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ τη Λάρισα, με πόσους πόντους? Πολλούς μεγάλη διαφορά στο ποδό. Ήταν δεύτερη αγωνιστική. Μεγάλη διαφορά, δεν ναι. Ακριβώς διαφορά. Ήταν 25-26 κάπου τόσο. Ακόμα και σε αυτό ο Άρης ήταν καντέμις φέτος. Δηλαδή έπαιξε σε λάθος ναι. σημείο ο με τις ομάδες. Ο Ηρακλής τι να πήρε φίλε που πέφτει σε όλους να παίξει μαζί τους ενώ όλοι έρχονται σκοτωμένοι και με τον Ηρακλή παίζουν μάτς της χρονιάς. Ο Ηρακλής δεν ήταν έτσι. Ο Ηρακλής πέτυχε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στα χειρότερά τους Κώστα και τους διέλυσε. Στην αρχή. Η ήττα του Ηρακλή ήταν κακή. Θα μπορούσε να τον κάνει να ηρεμήσει. Θα μπορούσε. Ναι. Και με τον Προμηθέα θα μπορούσε και με την ΑΕΚ. Με τον Πανιόνιο είναι κακή. 87-61. Τι είναι αυτό. Συν 26 ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν χάνει 27. Δεν χάνει. Για μένα τα must win και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, γιατί είναι στην ίδια κατάσταση οι ομάδες, είναι η έδρα. Πες μου λίγο, ο ΠΑΟΚ εντός έδρας με ποιο παίζει μετά. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο βατό πρόγραμμα εντός όμως. Τον Ιωνικό. ΠΑΟΚ Ιωνικό θα κερδίσει. Με Κολοσσό. Κολοσσό πού? Μέσα. Παλατάκι. Θα κερδίσει. Έχει να παίξει με Λαύριο. Έχει να παίξει με Πανιόνιο. Πού λάβει, μέσα στο Λαύριο. Στα εντός λέει. Στα εντός. Αυτά που λένε τα εντός. Έχει να παίξει με Περιστέρι. Και με Ηρακλή. Με Ηρακλή τελευταία. Ο Ηρακλής θα τον ρίξει. Μήπως πέφτει ο Ηρακλής εκείνη την αγωνιστική. Πιθανόν. Πόσους πόντους έχασε ο Άρης από τον Ηρακλή? Ορίστε. Ο Άρης από τον Ηρακλή πόσους πόντους έχασε? Πολλούς νομίζω. Γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο. Δεύτερη αγωνιστική. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσουν δύο ομάδες και θα έχουμε τετραπλή ισοβαθμία. Αυτό είναι αλήθεια. 82-66. Η μία ομάδα. 16, εντάξει. Πόσο? 16 πόντους. 82-66. Η μία ομάδα θα πέσει κανονικά, Χρύσανθε, και η άλλη ομάδα θα είναι με 9 νίκες με ισοβαθμία και θα πέσει. Θα κάνω 10. Νίκο, κάτι τελευταίο. Και όποια έχει 10 θα παίξει playoffs. Έχουν όρεξη τα παιδιά. Τα παιδιά εδώ πέρα των αναλύσεων. Όντως. Λοιπόν, τι γίνεται με την περαιτέρω ενίσχυση? Κοίτα, με την περαιτέρω ενίσχυση το θέμα του Τσάπμαν δεν έχει τελειώσει οριστικά και η ήττα που κάνανε οι Ιταλοί μπορεί να είναι και σημαντική για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Τσάπμαν είναι στην Πέζαρο, η οποία Πέζαρο έχει καταφέρει να έχει 0 νίκες σε 16 αγωνιστικές. Είχε αυτή την εβδομάδα ένα παιχνίδι με την Τριέστε που ήταν η επόμενη, η πρώτη-τελευταία, που είχε 4. Έχασε και αυτό το παιχνίδι το Σέδρας και ουσιαστικά η σεζόν τελείωσε για αυτούς. Οπότε από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κρατάει ανοιχτό διάβλο με τον Τσάπμαν. Και ουσιαστικά έχει συμφωνήσει με τον Τσάπμαν, έτσι, δεν είναι ότι έχει ένα διάβλο. Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο πλέον να φύγει από εκεί. Γιατί δεν έχει πια κάποιον στόχο να κυνηγάει και η Πέζαρο. Απλά για τον Τσάπμαν είναι ένα θέμα και η κατάστασή του. Γιατί δεν έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Έχει ένα θέμα στον Αστράγαλο που τον ταλαιπωρεί εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Τραυματίας. Και είναι λίγο ζήτημα. Και γιατί δεν παίρνουμε άλλον και θέλουμε αυτόν? Με το ζόρι. Θα έχουμε λεφτά. Εγώ δεν σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν κοιτάει την αγορά και για άλλες λύσεις. Δεν έχει πολλές επιλογές η αγορά τώρα όμως. Δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Επίσης το να βγει στην αγορά για σέντερ δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζω. Έτσι, δεν έχει ψηλούς δεν έχει. Ακριβώς. Ο Τσάπμαν είναι 4-5, να το πω έτσι εγώ. Αλλά άμα θες να βγεις για καθαρό σέντερ, πρέπει να βγεις με μεγάλο πακέτο, το οποίο δεν υπάρχει. Και όπως να σου δώσω τη χρήσανθε είδηση, ότι και ο Άρης έχει βγει στην αγορά για ψηλό. Το γνωρίζω. Εδώ και καιρό. Πρέπει να λύσει τον μπαν. Και λίγο ας καιρό. Το χρήσανθο. Θα λύσει τα μπαν, λέει. Εγώ παίζω τριάρι. Θα λύσει τα μπαν, λέει, αυτή την εβδομάδα, 35 χιλιάρικα. Το ξέρω. Και έχει ζητήσει ήδη από μάνατζερ αρκετού ψηλού. Γι' αυτό και ευχαριστούμε περισσότερο τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι και οι δύο θέλουν έναν κουρμπάλι. Και ο Πάο και ο Άρης. Ένα τρίο ψηλό θέλουν, νομίζω. Να φέρω τον κουρμπάλι τότε. Ένα τέτοιο με τον μπαν μαζί, σωστό. Ο οποίος να παίρνει rebound, να χτυπάει στην άμυνα. Ένα μπάνγκερ, ένα μπάνγκερ. Ένα τι? Μπάνγκερ λέγονται αυτοί. Πώς λέγονται? Μπάνγκερ.
Αυτοί που κάνουν μπάνγκ, μπάνγκερ. Και στα χάνει από κάτω. Και στα χάνει, μπράβο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Αυτός ο κρουμπάλ για να βάλει καλάθι από κάτω, ρε φίλε, μας έχει βγάλει την ψυχή από πέρσι. Μάθα και τον μπάνγκερ. Προσπίση, 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 προσπίση. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, Κώστα, πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 14. Μπάνγκερ θα τους λένε, γιατί μετά δεν θα πληρωθούν από 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Περίμενε. Μου ζήτησε νούμερα. Λοιπόν, Χρήστος Μαλές σε 3-3-1. Ευμορφία. Πάλι ευμορφία. Ξανακέρδισε αυτή. Εντάξει, θέλει. Τι να κάνω. Η μόρφο. Α, στείλω 129. Ναι. Όχι, η ευμορφία είναι το κινητό της 737. Συγχαρητήρια. Γιώτα Ρουντί. Νέγκα. Η οποία έχει στείλει και 5-6 μηνύματα. Ρουντί. Ρουντί. 129 το κινητό της. Μάλιστα. Κώστας Τσερέπης. Το κινητό σε 122 και τελευταίο νούμερο Κωνσταντίνος Μίχος. Ναι ρε φίλε, κοίτα. 275, Κωνσταντίνος Μίχος, Χρήστος Μαλές, Ευμορφία Μπίλιου, Γιώτα Ρουντί και Κώστας Τσερέπης. Θα ενημερωθείτε τώρα από τη Μαρελής. Μαζί μας ήταν τότε ο Καλογεράς με τρία καταστήματα. Αύριο πάλι. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, Παλιά Συμμαχία Ρεοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκη, Μουδανιών Θέρμη και στο otokalogeras.gr. Ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και σας δίνει και αυτοκίνητο αντικατάσταση εάν χρειαστείτε. Και μαζί μας δεύτερη ώρα η πίτσα Mr. Gold, κορυφαία της πόλης. Καλείτε στο 2-3-10-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα και η κορυφαία πίτσα έρχεται στην πόρτα σας με πάρα πολλές προσφορές. Είτε μιλάμε για πίτσες, για πενιζλί, για καλτσόνε κτλ. Είτε μιλάμε για πιάτα ημέρας. Ρωτήστε τα παιδιά εκεί ποιο είναι το καθημερινό μενού, γιατί αλλάζει κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτά. Αύριο πάλι. Αυτό με τους σταυρούς, ρε φίλε. Όχι, όχι, καλά κάνουνε. Να γίνει έχει, έχει 15 μποφόρ. Άσε, ρε. Και πας εκεί στη θάλασσα, ρε. Ο ρε πάτε. Γυρνάει πίσω, κοίτα, γυρνάει πίσω, όχι, κοίτα. Μπροστά, το βάλω, το βάλω. Το πετούσε, λέει, 10 φορές. Μπράβο σε όσους έχουν το στένος, λοιπόν. Είδαμε ωραία. Αλλά φωτισμένη, μπράβο. Επειδή λέγαμε και στην αρχή για την καζούρα και τα λοιπά. Κωστή, τώρα βγαίνουμε. Και έγιναν πολλά το Σάββατο το βράδυ και μέχρι να γίνει αυτό το περιστατικό την Κυριακή. Βγήκαν πολλά έτσι με βιντεάκια με το 4 που δείχνει. Περίμενε, με το 4 που δείχνει ο Γιώργος Σαββίδης και τα λοιπά. Τα είδες αυτά, Κώστα? Το πιο ωραίο φίλο είναι με τον παπά. Που λέει πόσα παπά, 4! Πόσα παπά, 4! Άντε πάλι. Ήταν ωραίο. Θα το βάλω. Στέργιο, φοβερό. Όλη τη μέρα περίμενε για να μας το πει αυτό, δηλαδή έλεος. Θα τα έλεγα από πιο νωρίς, αλλά. Δυστυχώς είχαμε το περιστατικό. Λοιπόν, αύριο πάλι. Αύριο πάλι, γεια σας. Το απόγευμα έχει όλα μπαουτάρις που δεν χάνεται. Έχει μάτς το απόγευμα. Τι μάτς έχει? Δεν έχουμε μάτς. 5 η ώρα έχει όλα μπαουτάρις. Δεν υπάρχει μάτς. Υπάρχει μετά, all about Aris. Μετά. All about Aris. Έγινε. 9.30 ώρα έχουμε μετάδοση, Κώστα. Μια χαρά. Πάοκ όφι. Όφι Πάοκ. Λοιπόν, γεια σας.